Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και θα πάμε να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές τον κύριο Θόδωρο Ελιόγλου που είναι σήμερα το βράδυ μαζί μας για να κάνουμε τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Κύριε Ελιόγλου, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Και σήμερα αρκετά ζητήματα θα μπουν στο τραπέζι της συζήτησης, να δούμε το τι ακριβώς έγινε με την κακοκαιρία και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό. Πάλι μας απασχολεί σε αυτή την εκπομπή, όπως και το μεσημέρι στην Ελένη Μωραήτη, το μοριακό μηχάνημα PCR, το οποίο λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Καλλινικίδης στην Ελένη, την Μωραήτη, και βέβαια άλλα τοπικά θέματα τα οποία μας αφορούν όλους μας. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε πρώτα, κύριε Ελιόγλου, αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, με την κακοκαιρία. Η Μύδια ήρθε, πέρασε από εδώ. Ξιστά μας πέρασε και έφυγε στην Αθήνα. Πριν από μία εβδομάδα υπήρχε ενημέρωση από μετρολόγους την περασμένη Δευτέρα ότι θα υπάρξει ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο στη χώρα μας. Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο μπορεί να τα πήγαμε καλά, αν και ήταν λίγο το φαινόμενο, αλλά στην Αθήνα εκεί κατάσταση τραγική. Κακοκαιρία είπες, να ασχοληθούμε με την κακοκαιρία. Δηλαδή με τον κακό μας τον καιρό. Τι πρώτα να σχολιάσουμε. Πρώτα, αυτή η περίφημη κακοκαιρία, εγώ δεν θα την έλεγα κακοκαιρία, το χειμώνα κάνει ένα συγκεκριμένο καιρό. Χιονίζει, βρέχει, πλημμυρίζει, κάνει, ράνει, αυτά τα ξέρουμε. Σωστά. Δεν είναι εδώ αυτό που προσπαθούν να μας πούν ότι είναι και κανένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, τι δεν ξέραν. 10 ημέρες πριν, οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι πρέπει να πούμε κάνουν μια εξαιρετικά καλή δουλειά, με ακρίβεια, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, περιέγραψαν το φαινόμενο πριν έρθει. 10 μέρες πριν. Τι δεν ξέραμε λοιπόν. Δεν μας έπιασε δηλαδή η Μύδια στον ύπνο, έτσι. Για ένα διάστημα τουλάχιστον σύντροφος του της ΕΑ, έτσι. Δεν μας έπιασε τον ύπνο. Εκτός εάν σε βαθύ ύπνο βρίσκονταν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι δεν άκουσαν δελτία καιρού, δεν ενημερώθηκαν, δεν. Μιλάω για πανελλαδικό επίπεδο, γιατί σε τοπικό επίπεδο, όπως είπες, πράγματι και οφείλουμε να απονείμουμε τα εύσημα, όπως είμαστε επικριτικοί. Παρόλο που, όπως είπες, δεν ήταν πάρα πολύ έντονο, άρα παρόλα αυτά, οφείλω να πω ότι το βράδυ που ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα, νομίζω ήταν την Κυριακή το βράδυ. Σάββατο. Τα έντονα Σάββατο, την Κυριακή εντάθηκαν πολύ. Δηλαδή, αλλά και την Κυριακή το πρωί και την Δευτέρα το πρωί που. Εγώ που μένω κοντά στους Επταμήλους εκεί πάνω στα Νταμάρια, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί. Και επειδή επικοινώνησα από το πρωί τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη, νωρίς το πρωί γύρω στις 7.30 τους πήρα τηλέφωνο, όσο και με τον Δήμαρχο Σερών να δω πώς πάει η κατάσταση, δηλαδή από επαγγελματική διαστροφή επικοινώνησα μαζί τους, τους βρήκα στους δρόμους και τους δύο. Από τα χαράματα ήταν και οι δύο στους δρόμους, για να ελέγξουν την κατάσταση. Και πράγματι, στις αίρες θα έλεγα ότι πέραν από το απογραφικές εικόνες, όμορφες δηλαδή, εννοώ με το χιονιά, με χιονισμένα δέντρα κτλ. Και μάλιστα κατηβαίνοντας, δεν το έδωσα το βίντεο επάνω, με το κινητό μου τράβηξα όλη τη διαδρομή από το σπίτι μου μέχρι και το σταθμό, όπου δεν συνάντησα το παραμικρό εμπόδιο και αυτό προς τιμήν, όπως λέω, και του Δημάρχου, γιατί ο δρόμος στον οποίο εγώ δίνησα αφορούσε κυρίως τον Δήμαρχο, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια εδώ, την δική μας, την περιοχή μας, του νομού Σερών, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα, τουλάχιστον στα οδικά δίκτυα. Αλλά ούτε και πουθενά αλλού, ούτε διακοπές δρέμματος σημειώθηκαν, ούτε και τέτοια πράγματα. Όμως, σε πανελλαδικό επίπεδο, έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή, και ξεκινάω από δύο βασικά. Το ένα είναι η Εθνική Οδός, ότι έκλεισε η Εθνική Οδός.
Δηλαδή, αν δεν μπόρεσε όλος ο κρατικός μηχανισμός να κρατήσει την Εθνική Οδό ανοιχτά, ενώ ξέραν ακριβώς τι θα συμβεί, ακριβώς όμως το ξέραν, δηλαδή μέχρι και το πόσες νυφάδες, πόσα δισεκατομμύρια νυφάδες χιόνι θα πέσουν, το ξέραν. Η μετεωρολογική υπηρεσία, ξαναλέω, δίνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια και το ξέραμε όλοι. Και δεν μπόρεσε να παραμείνει, έστω για 24 ώρες έκρισε η Εθνική Οδός και επειδή ακούστηκαν και διάφορα ανεπίτρεπτα σχόλια, από θαύμα, από τύχη, δεν έγιναν τραγωδίες. Διότι στην Εθνική Οδό όταν βγαίνουν αυτοκίνητα, τα οποία μπλοκαρίστηκαν, έμειναν εκεί, τροχονόμοι προσπαθούσαν να γυρίσουν πίσω, κάποιοι προσπαθούσαν να βάλουν τις αλυσίδες ή δεν γινότανε. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσα σε αυτές τις χιλιάδες αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην Εθνική Οδό να έχουμε χιλιάδες, πολλές τραγωδίες. Ευτυχώς δεν είχαν. Ευτυχώς δεν είχαν. Αλλά εδώ τον κύριο ρόλο έπαιξε ο παράγον τύχη. Εντάξει, και όχι η οργάνωση. Καμία οργάνωση. Ο Σερίφης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έκλεισε την Εθνική Οδό και οπότε τελείωσαμε. Αντί να έχουν φροντίσει, δώστον. Παρ' όλα αυτά, το μικρότερο πρόβλημα η Εθνική Οδός αποκαταστάθηκε γρήγορα, δεν ήταν τίποτα το σημαντικό. Να σταθώ λίγο και σε αυτό που λέτε όσον αφορά τη διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό και όχι μόνο. Εδώ, στο τελωνείο του Προμαχώνα, Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, από Σάββατο προς Κυριακή, υπήρχε μάλιστα και ένα απαγορευτικό από την αστυνομία Κεντρικής Μακεδονίας ότι απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Υπήρχαν νταλίκες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ο δρόμος ήταν ανοιχτός, δεν είχε χιόνι η ενατία οδός. Και 9 χιλιόμετρα ουρά και περιμέναν αυτοί οι άνθρωποι, είτε κάποιοι να έρθουν γιατί μένουν εδώ σέρες, να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν το ταξίδι. Και μάλιστα μου έλεγε ένας γνωστός μου, ρε Δημήτρη, εγώ διένυσα το προηγούμενο διάστημα, πέρασα από τις Άλπεις, πέρασα από χιονισμένα τοπία, ο δρόμος πάνω είχε χιόνι και γινόταν η κυκλοφορία κανονικά. Εδώ τώρα περιμένουμε στο τελωνείο, πόση ώρα, περίμενα από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30 ώρα τους αφήσανε να περάσουν. Και δεν είχε χιόνι η Εγνατία Οδός, γιατί περνούσαν και τα οχήματα και ρίχναν αλάτι. Ακριβώς. Για να διευκρινίσουμε εδώ, Δημήτρη, ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο στους δρόμους, όσο ήταν στο συντονισμό από την πλευρά της τροχιάς. Δηλαδή, πράγματι, το Υπουργείο Μεταφορών φρόντισε να έχει καθαρούς τους δρόμους. Ήταν καλοί οι δρόμοι, δεν είχαν τα μύρια προβλήματα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε τον μπάχαλό του. Το κύριο μπάχαλό του το έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Όμως, αφήστε το αυτό, ας πούμε ότι για 24 ώρες ρυθμίστηκε. Τι έγινε με το ηλεκτρικό ρεύμα? 250.000 νοικοκυριά μείνανε χωρίς ρεύμα και τα περισσότερα από αυτά για πάνω από 2-24 ώρα και αρκετές χιλιάδες έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι πληροφορίες μου είναι περίπου στις 25.000 επίκες το νούμερο, ξαναλέω, είναι χωρίς ρεύμα. Αυτό δεν θυμίζει την Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπως και να το κάνουμε. Δεν τη θυμίζει. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Για μία ακόμα φορά, ευτυχώς δεν είχαμε τεράστιες τραγωδίες. Σκεφτείτε, με θερμοκρασίες μείον 17 και μείον 20 σε πολλές περιπτώσεις, να έχουμε ανθρώπους να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, που σημαίνει δεν είχαν θέρμανση. Δηλαδή, αν δεν είχαν ξυλόσομπες και είχαν οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε όμως άλλο, είτε πέλετ, είτε ξύλα, είτε ξύλα, λέω, είτε πέλετ, και ξύλα ακόμα αν ήταν με καυστήρα, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο, είτε οποιασδήποτε άλλη μορφή. Μόνο ξυλόσομπα και τζάκι μπορούσαν να λειτουργήσει, και το τζάκι εάν δεν ήταν ενεργειακό. Διότι και το ενεργειακό χρειάζεται ρεύμα. Είναι τεράστιο το νούμερο, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, με επίοικες αριθμούς ξαναλέω, αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε νοικοκυριό παραμένουν 4 άνθρωποι, αλλά θα έλεγα ότι σε πολλά μένουν πολύ περισσότεροι, γιατί αν είναι μια διόροφη κατοικία που ρευματοδοτείται από ένα και μένουν πάνω άλλοι, κάτω άλλοι, μπορεί να είναι μέχρι και 7 και 8 άτομα σε κάθε παροχή. Έτσι, ή κάποια οικογένεια να έχει και τους ηλικιωμένους γονείς. Λοιπόν, είναι τεράστιο το νούμερο. Εδώ χάθηκε η μπάλα για ακόμα μια φορά. Δηλαδή, καμία προετοιμασία. Πέσαν, λέει, τα δέντρα. Σόπα.
Τι περίμεναν δηλαδή, όταν περιμένεις ένα τέτοιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, προφανώς θα πέσουν γερασμένα δέντρα, δέστε λίγο τον τύπο να δείτε τι γράφει, τα περισσότερα δέντρα, ειδικά μέσα στην Αττική, είναι γερασμένα, τα περισσότερα μέσα από τα οποία περνάνε καλώδια της ΔΕΗ. Δεν θα μιλήσω ότι ακόμα στην Ελλάδα έχουμε εναέρια καλώδια, έτσι που έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια τα καλώδια να γίνουν υπόγεια. Δεν έχει γίνει αυτό, έτσι. Και όποιοι οδηγείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και βρίσκεστε εκτός πόλης, θα δείτε ότι ακόμα και μέσα στις πόλεις, εδώ θα υπάρχουν μπαλκόνια, τα οποία αν απλώσει ένα παιδί το χέρι του, θα πιάσει τα σύρματα της ΔΕΗ. Λοιπόν, όπου πράγματι... Λοιπόν, και ξέρεις, Δημήτρη, γιατί δεν κόβονται αυτά τα δέντρα και γιατί δεν υπάρχει καμιά προετοιμασία? Γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί η μία υπηρεσία ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη, ο ΔΔΕ στους δήμους, στις περιφέρειες. Όχι, είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες. Κάνεις λάθος. Είναι πολύ καθορισμένες οι αρμοδιότητες. Δηλαδή. Μόνο που αν τις πούμε στην Ευρώπη θα αρχίσουν να γελάνε. Οι κορμοί των δέντρων ανήκουν στους δήμους και τα κλαδιά στη ΔΔΕ. Άντε τώρα βγάλτε άκρη. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό τώρα γιατί, επειδή... Όχι, έτσι είναι το σύστημα. Α, το σύστημα είναι έτσι. Γι' αυτό και μπερδεύονται. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστούν. Με το δασαρχείο μαζί, έτσι. Βάλτε και το δασαρχείο. Συν και το δασαρχείο. Πρέπει να... Βεβαίως. Να απάντηση και... Βεβαίως. Εντολή. Βέβαια, για να μην βάλουμε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα... Δηλαδή, 10 αρμόδιοι για το αν θα πρέπει να... και πώς θα πρέπει να κλαδευτεί ένα δέντρο για να μην επιφέρει αυτές τις συνέπειες που υπήρθαν. Πάντως δεν ακούσαμε ότι φταίνε και τα δέντρα που πέσανε. Προφανώς φταίνε. Φταίνει τα δέντρα. Αφού δεν φταίνει οι υπεύθυνοι, κάποιος θα πρέπει να φταίει. Τα δέντρα. Λοιπόν. Κάποιος πρέπει να φταίει, έτσι ακριβώς. Είναι δυνατόν πάνω από 1 εκατομμύριο, 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 πόσοι άνθρωποι να μένουν χωρίς ρεύμα και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς νερό με τέτοιες πολικές θερμοκρασίες που εν πάση περιπτώσει σε όλη την Ευρώπη κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, από πού να αρχίσει, από τους δήμους, όπου περνάμε, τα βλέπουμε, πόσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Πόσες φορές έχω στείλει εγώ το συνεργείο, ρε παιδιά, πηγαίνετε εκεί πέρα, κατέβαινα τις προάλλες εκεί στους Επταμήλους, τα καλώδια της ΔΕΗ κυριολεκτικά περνάνε μέσα από ένα πεύκο. Μέσα από ένα πεύκο. Το πεύκο είναι γύρω-γύρω από το δέντρο. Το ότι δεν έπεσε αυτές τις μέρες να μείνουμε εμείς εκεί στην περιοχή χωρίς ρεύμα είναι ένα άλλο θέμα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή, γιατί άκουσα και μια ανόητη απάντηση και είναι ντροπή δηλαδή, το ίδιο που έγιναν στο Μάτι. Θα μπορούσε να είχαν συμβεί και τώρα. Ναι, γιατί το να τα φορτώνουμε σε μια κυβέρνηση, σωστά, αλλά αυτά είναι παθογένειες από δεκαετίες. Και τρέχουν μετά οι διάφορες άλλες υπηρεσίες που δεν είναι αρμοδιότητά τους, όπως είναι η πυροσβεστική, όπως είναι η ΔΕΗ, να τρέχουν ακόμα και ο στρατός τώρα, να σώσουμε την κατάσταση. Εκ των υστέρων τώρα τρέχουμε και έχουμε βγει στον δρόμο όλοι από ένα λισοπρίον ο καθένας και προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Διότι λέει, προσέξτε, δεν κάνω πλάκα. Οι κορμοί δέντρων ανήκουν στους δήμους και τα κλαδιά στη ΔΔΕ. Άντε τώρα να βρεις άκρη στη γραφειοκρατία που όλοι θα πατάξουμε αυτό το κράτος, τη γραφειοκρατία, όλοι θα την κάνουμε, όλοι θα τυράνουμε. Προφανώς δεν έχει πάει κανένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, παιδιά. Εγώ πηγαίνω καμιά φορά να εισπράξω καμιά επιταγή εκεί πέρα. Για να εισπραχθεί μία επιταγή 500 ευρώ προχθές, πέρασε από 6-7 άτομα. Αφήστε το. Μια που είπατε για το Μάτι, νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι αν με ρωτάτε αν θα ξανά έκλεινα την Εθνική Οδό, θα το έκανα, είπε. Δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ποτέ ανθρώπινες ζωές. Ας αναρωτηθούν αυτοί που έκαψαν 100 ανθρώπους στο Μάτι
κάνουν σπέκουλα. Τώρα, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είναι αλήθεια. Και σπέκουλα... δηλαδή, θέλω να πιστέψουμε ότι μια κυβέρνηση έκαψε 100 ανθρώπους ή οι παραλήψεις, τα λάθη και τα εγκλήματα δεκαετιών ολόκληρων, πολυοδομίες που πλούτησαν, που τους άφηναν να χτίζουν όπου έβρισκαν, που άφηναν τα δέντρα να υπάρχουν εκεί που δεν έπρεπε να υπάρχουν, που δεν άφηναν δρόμους, που δεν άφηναν δύο εξόδους, προφανώς κάποια στιγμή έσκασε σε κάποιον. Έτυχε να σκάσει. Βεβαίως υπήρχαν και άλλα λάθη. Βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες παραλήψεις κατά την ώρα της φωτιάς. Αλλά το κυρίως φαινόμενο, το 90% ή όπως γίνεται στη Μάνδρα Αττικής που βλέπουμε όταν πλημμυρίζει. Λοιπόν, ναι, βγαίνουν όλοι και φωνάζουν, αλλά άμα τους πεις στους κατοίκους, ναι, αλλά εσύ που πλημμύρισες, εσύ είσαι χτισμένος μέσα στο ρέμα. Να γκρεμίσουμε το σπίτι. Α, όχι. Πώς θα γίνει. Και, και σπίτι μέσα στο ρέμα και να μην πλημμυρίζεις δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτά δείχνει την ανυπαρξία του κράτους. Mm-hmm. Τώρα, δεν θέλω να συζητήσω άλλο την αλητεία. Όχι, πάντως... Αυτή είναι πολιτική αλητεία. Το να λέει ότι κάποιοι, δηλαδή, σαν να λέει, πήγαν και τους σκότωσαν. Ναι. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή όμως αυτό πρέπει να σταματήσει και να λέμε τι κάναν για το μάτι, γιατί προφανώς κάνουν σπέκουλα οι ίδιοι που το λένε και θυμόμαστε το προηγούμενο διάστημα το τι ακριβώς. Ναι, είναι, γι' αυτό το χαρακτήρισα πολιτική αλητεία. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είχα 100 νεκρούς αυτή τη φορά, θα μπορούσες όμως να έχεις. Ξέχασε όμως ο κ. Χρυσοχοίδης. Όπως πέθανε άνθρωπος, γιατί δεν είχε το οξυγόνο. Ναι. Ήταν ένας, δεν ήταν 100, θα μπορούσε όμως. Έτσι, ξαναλέω, εδώ έπαιξε ρόλο η θεά τύχη. Το ότι έκλεισε επίση του δρόμου δεν σημαίνει ότι προστάτευσε τον κόσμο, διότι είδαμε τι έγινε εκεί πέρα, πώ εγκλωβίστηκαν και πώ προσπαθούσαν να γυρίσουν. Μία καραμπόλα να γινόταν εκεί πέρα και να μπλέξουν δεκάδε αυτοκίνητα, έλα να σου πω τι είχε να γίνει. Ξέχασε όμω ο κ. Χρυσοχοίδη ποιο έγινε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Έτσι. Λοιπόν, τον είχαν καραμπολίσει. Χαρακτήρισα τη δήλωση αυτή του εγώ προσωπικά και αναλαμβάνω την ευθύνη πολιτική αλητεία. Δεν είναι φράσει αυτέ που πρέπει να λέγονται. Στο πόπολο, εντάξει, δεν είναι φράσεις αυτές. Δεν είναι φράσεις αυτές. Αν μη τι άλλο δηλαδή, προσβάλλουν και τους νεκρούς που χάθηκαν, αλλά και τους συγγενείς τους. Και όλα αυτά που λες, Δημήτρη. Πάντως, τι θα γινόταν αν τώρα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και περιφερειάρχης η κυρία Δούρου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ την ίδια κριτική θα έφτιανα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αν γινόταν αυτά. Δεν το λέω για μας. Δεν είμαι ούτε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ... Για τους υπολείπους που θυμάστε τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα, λένε τώρα ότι είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Γιατί στη Μάνδρα δεν ήταν ακραίο καιρικό φαινόμενο. Ο Στριμώνας εδώ που πλημμύρισε δεν ήταν ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δημήτρη, ξέρετε, για να είμαστε λίγο σαφείς. Άλλο το πώς εκμεταλλεύονται τα κόμματα, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβει ο κόσμος, εκείνο που πραγματικά συμβαίνει και είναι υπεράνω κάθε κυβέρνηση. Που δεν μπορεί, δεν έχουν ακόμα την πολιτική βούληση για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας, είναι το κράτος της γραφειοκρατίας. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να παταχθεί. Όσες καλές προθέσεις και να έχει, εγώ να υποθέσω ότι όλοι οι υπουργοί έχουν καλές προθέσεις, δεν μπορεί να περάσει η όποια του απόφαση, έτσι, να διαχυθεί προς όλους τους οργανισμούς, διότι εκεί θα αρχίσει να σκοντάθει. Για παράδειγμα, βγαίνει ένας υπουργός και λέει να κόψουμε τα δέντρα. Μπράβο. Και αρχίζει εκεί πέρα η διελκυστίδα. Α, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι του Δήμου. Α, όχι, εμείς έχουμε τον κορμό. Τα φύλλα τα έχει, τα δέντρα τα έχει, τα κλαδιά τα έχει η ΔΔΕ και τα φύλλα τα έχει ο ΤΑΔΕ και τα ΣΥΚΑ τα έχει ο ΤΑΔΕ και τα μήλα τα έχει ο ΤΑΔΕ. Άντε τώρα να βρει άκρη. Οπότε καταλαβαίνει σε αυτό. Το αδιφάγο κράτος, είναι μια φράση του Τσίπρα που παραξηγήθηκε κάποτε, όταν είπε ότι πρέπει να καταλάβουμε το κράτος, δεν εννοούσε ένα άλλο πράγμα, εννοούσε, ότι δεν μπορείς με αυτό, με αυτή την κρατική μηχανή, δεν εννοώ την κυβέρνηση, έτσι, όπου και με ζεμανφού υπαλλήλους, υπάλληλοι που δυστυχώς ακόμα ρίχνουν νερό, θα πάμε παρακάτω, στα θέματα της ιδιωτικοποίησης, χωρίς να καταλαβαίνουν, πριονίζουν το κλαδί που κάθονται. Έτσι, άνθρωποι δηλαδή προϊστάμενοι σε υπηρεσίες, σε αυτά, όπου κανείς δεν θέλει να βάλει τον τύπο επί των ύλων, δεν είναι αρμοδιότητά μου και τελείωσε. Δεν είναι αρμοδιότητά μου και τελείωσε. Και τι κάνουμε, χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αυτό δεν γίνεται. Και περιουσίες και τα πάντα. Και μια οικονομική ζημία δισεκατομμυρίων κάθε φορά, έτσι, σε μια ήδη πληγωμένη οικονομία. Αυτό λοιπόν το αδιφάγω κράτος, γιατί βλέπεις, άραγε. Γιατί χρειάζεται να βλέπεις και τον
Εγώ οφείλω να πω ότι με συγκινεί η προσπάθεια του Υπουργού Προστασίας του... Πες μου το όνομα λίγο γιατί... Του κύριου Χρυσοχοϊδή. Όχι, όχι. Του κύριου Χαρδαλιά. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι δίνει μάχη, δηλαδή είναι έξω. Δεν μπορούμε να βγούμε να κατηγορήσουμε τους πάντες και τα πάντα. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Επειδή συμβαίνει να έχω που δεν έχω πολιτική τοποθέτηση ή κομματική τοποθέτηση, άσπρα ή μεν, μαύρα ή δε, δεν είναι έτσι. Δίνει μάχη. Την έδωσε τη μάχη. Αλλά αρκεί αυτό? Θα πάει αύριο στο γραφείο του? Έτσι. Εγώ αναρωτιέμαι αν κοιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος αυτές τις μέρες καθόλου. Ή για ποιο λόγο λοιπόν να πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος στους δρόμους? Για ποιο λόγο θα πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Σπυρόπουλος στους δρόμους ή ο κύριος Δήμαρχος στους δρόμους? Υπηρεσίες δεν υπάρχουν? Προφανώς καταλαβαίνω ότι αν δεν βγουν οι ίδιοι να τρέξουν την τελευταία στιγμή για να σωθεί η παρτίδα, δεν θα γίνει κάτι. Διότι θα χαθούν οι εντολές μέσα στο δέδαλο των υπηρεσιών. Ο υπάλληλος θα δει το ρολόι του, θα πει «Οπ, χαίρετε, έφυγα». Ο άλλος θα πει «Α, τα φύλλα είναι φύλλα, τα σίκα είναι τα σίκα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα» και τέλος. Εδώ τα ίδια προβλήματα είχαμε και με την πυροσβεστική, θυμάσαι, ένα διάστημα. Όχι η πυροσβεστική έχει την αρμοδιότητα αυτή, όχι την έχει ο τάδε, και καίγονταν τα δάση και εμείς ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει την αρμοδιότητα. Όχι έχει η δασική υπηρεσία, έλεγε, μα εμείς ξέρουμε καλά πώς καίγονται τα πεύκα, όχι η πυροσβεστική έπρεπε να έχει την αρμοδιότητα και κανένας εκεί επάνω. Όταν δεν ξέρεις ποιος έχει την αρμοδιότητα, ο καθένας θα δηλώσει αναρμόδιος. Όπως σου είπα, ναι, δεν κάνω πλάκα. Οι κορμοί ανήκουν στους Δήμους, τα κλαδιά και βεβαίως, όπως πολύ σωστά επισήμανες, είναι και η δασική υπηρεσία. Για να κόψεις ένα δέντρο μέσα στην αυλή σου, καλά είναι να μην το κόβεις, αλλά αν δεις ότι υπάρχει κίνδυνος, πάρε κόψε το και μην μπεις στην νόμιμη διαδικασία. Αν δοκιμάσεις να μπεις στην νόμιμη διαδικασία, θα σε πάρει κάτι μήνες και θα τρέχεις με χαρτιά και χαρτούδια και υπομνήματα και φακέλους, δεν ξέρω πόσο καιρό και σε πόσες υπηρεσίες. Για να κόψεις ένα δέντρο μέσα στην αυλή σου, που είναι μέσα στην αυλή σου, ξαναλέω. Εάν δοκιμάσετε να δείτε το τι διαδικασία υπάρχει, θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας. Θα πρέπει να πάει στο δασαρχείο, να σου έρθει κανένας βαριεστημένος υπάλληλος κάποια στιγμή, όταν θα έρθει, όταν θα βρει την ευκαιρία και όταν δεν θα ακούσεις και τι θες να κάνουμε, ρε αδερφέ, εμείς. Έχουμε ζητήσει προσλήψεις προσωπικού και δεν έγιναν. Είναι έτσι? Θα τα ακούσεις αυτά, κύριε Δημήτρη? Θα τα ακούσουμε και αυτά. Εγώ είμαι ένα άτομο εδώ πέρα και τι θες να κάνω. Εδώ διπλώματα δεν βγάζανε ένα διάστημα. Όχι ότι υπήρχε πραγματική λόγια, είναι η αδιαφορία. Ο άλλος λέει ευκαιρία τώρα να βάλω τα συνδικαλιστικά μου μπροστά. Ο άλλος λέει ευκαιρία τώρα να βάλω τα αυτά μου μπροστά. Κανείς δεν θα βάλει μπροστά το δημόσιο συμφέρον. Εγώ ξαναλέω, πιστεύω ότι οι υπουργοί έχουν τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Άστο Σερίφ το Χρυσοχοίδη. Άστο. Αυτός είναι... έχει μια κατηγορία μόνος του. Πώς μια κατηγορία μόνος του? Μόνος του μια κατηγορία. Δίνει εντολή να κλείσει. Μόνος του είναι μια κατηγορία ολόκληρη. Λοιπόν. Δηλαδή λέει κλείνω εθνική οδό και τους γράφω όλους τα παλιά μου τα πράγματα. Όμως για να φύγουμε πια από αυτό το θέμα, νομίζω ότι έγινε κατανοητό ο κόσμος. Πάντως, και να μην έγινε σε μένα και σε σένα, Δημήτρη, και να μην έγινε στους δικούς μας τηλεθεατές, στο 1 εκατομμύριο και βάλε, μπορεί να είναι και 2, δεν ξέρω. Ανθρώπους που μείναν πάνω από 250.000 νοικοκυριά, έγινε κατανοητό τι σημαίνει να ζει στην Ελλάδα του 2021. Το καταλάβανε οι άνθρωποι. Εσύ μπορεί να με το κατάλαβες, εγώ μπορεί να με το κατάλαβα. Ας το κατάλαβαν μια χαρά. Τι θα πει να ζεις στην Ελλάδα του 2021 με πολικές θερμοκρασίες χωρίς ρεύμα? Αλλά και ουδέν κακόν αμοιγές καλού, ξέρεις. Άκουγα προχθές τον δάσκαλο, δεν θα τον πω ούτε δήμαρχο ούτε καθηγητή, γιατί είναι καθηγητής στο επάγγελμα, αλλά δάσκαλο στην ιδιότητα, τον κύριο Μητλιάγκα, στις πολύ ωραίες εκπομπές που κάνει μαθήματα κλασικής παιδείας. Τον ακούω συχνά και μάλιστα πολλές φορές αφήνω και τη δουλειά που έχω να κάνω για να ακούσω. Και έλεγε, κάνει εξαιρετικά μαθήματα. Από το κανάλι μας παρεπιπτόντως παίζει κάθε Σάββατο απόγευμα και κάθε Κυριακή απόγευμα παίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας, με το οποίο εδώ και πολλά χρόνια είναι μια τεράστια συνεισφορά του δάσκαλου Μητλιάγκα. Ξαναλέω, δεν το λέω δήμαρχο ή καθηγητή, είναι δάσκαλος γιατί διδάσκει, μας διδάσκει. Έλεγε λοιπόν έναν μύθο από τους πολύ όμορφους μύθους που έχουμε στον τόπο μας, η αρχαία μας ιστορία,
Έλεγε κάποια στιγμή ο Δίας είχε δύο σκυλιά. Το ένα το έλεγε, το είχε το όνομά του Καλός και το άλλο ήταν ο Κακός. Τα οποία κάποια στιγμή μαλώνανε μεταξύ του. Συνέχεια τσατίστηκε ο Δίας. Τα φώναξε μια ησυχία, δύο ησυχία, δεν κάναν λέει ησυχία. Άκουγα αυτόν τον πολύ ωραίο μύθο που γίνεται έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή πώς λειτουργεί τα μηνύματα. Πώς μέσα από το μύθο περνάνε τα μηνύματα. Και έπιασε και τους έδεσε τις ουρές. Τους έδεσε μεταξύ τους δηλαδή τις ουρές. Και έτσι κάποια στιγμή λέει, όταν τραβούσε το καλό μπροστά, έσαιρνε από πίσω και, και το κακό. Όταν κουράζονταν να σέρνει τον κακό ο καλός και αποκαμωμότανε, τραβούσε μπροστά το κακό, αλλά έσαιρνε από πίσω και το κακό. Έτσι λοιπόν, πρώτα εμείς οι πολίτες, από αυτή την χιονοεπέλαση, είδαμε και ένα καλό. Εγώ τουλάχιστον το είδα για καλό, δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Σταμάτησα να ξεκινάει η τηλεόραση και τα πρώτα 25 λεπτά να μου μαυρίζει η ψυχή με το τι γίνεται με τον κορονοϊό. Πέθανε ο κορονοϊός. Καινούριο κόσκινο, να σε κρεμάσω, πώς λέει, πάρει μια. Σταμάτησε αυτό το πράγμα. Πρώτο. Λοιπόν, και να κάνουν παρέλαση. Κάθε επιστήμονας, τι να πω, δεν ξέρω. Και να ακούσα από εκείνους τους εκφωνητές των δελτίων ειδήσεων, οι οποίοι προσπαθώντας προφανώς να μας πείσουν για, ή για να πουλήσουν τηλεθέαση. Με τις έντονες φωνές, με το γουρλωμένο το μάτι, με αυτή την ένταση και με αυτή τη δύναμη, και τώρα αυτό και τώρα εκείνο και αυτό και έτσι με τον κορονοϊό και αυτό με τον αφρικανικό κορονοϊό και τούτο με τον παρααφρικανικό και με τούτο με τον βρετανικό και εδώ έπαθε τζιλέν μπαρέ η γυναίκα που δεν έπαθε τελικά και χθες έπαθε ένας άλλος γιατρός τζιλέν μπαρέ από το αυτό και τρομοκρατείται ο κόσμος και μιλάει να κάνω να μην κάνω το εμβόλιο, τελικά κανείς δεν έπαθε τίποτα, ο γιατρός μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κρύψει. Δεν ξέρω αν τα πληροφορήθηκε. Ναι, κάτι για ΕΔΕ είπε. Ναι, διότι έφτιανε εμβόλια από πίσω από την πίσω πόρτα. Και μάλιστα το δημοσίευμα το έδωσε στην, βγήκε στη δημοσιότητα από έναν δημοσιογράφο που είχε κάνει το εμβόλιο τότε που είχε γίνει ο ντόρος στην Κέρκυρα και εκείνο και τα άλλα. Το καλό λοιπόν με εμάς ότι για την υπόλοιπη Ελλάδα, όχι για αυτούς που μείναν χωρίς ρεύμα, είναι ότι ασχολούμαστε να βλέπουμε τι έγινε σε όλη την Ελλάδα και σταματήσαμε λίγο έτσι, λίγο χαλάρωσε το μυαλό μας. Είδαμε άσπρη μέρα δηλαδή από τον κορονοϊό. Ιδέα, άλλως είχαμε φρικάρει. Ξέρεις, κάθομαι, Δημήτρη, καμιά φορά μετά τις 12 που πηγαίνω στο σπίτι και πριν για να χαλαρώσω, βάζω την τηλεόραση και βλέπω διάφορα. Και βλέπω ανθρώπους να κάνουν χειραψίες ή να αγκαλιάζονται και τεινάζουν μέχρι πάνω. Λέω, τι κάνω, φίλε. Δεν κάνω χειραψία. Ρε, καλά είναι. Έτσι. Δηλαδή, ταινίες που έχουν γυριστεί πριν 20 χρόνια και 30 χρόνια. Έτσι. Θα πάθουμε, έχουμε πάθει ψύχωση με τον κορονοϊό. Θα πάθουμε μεγάλη ζημία ψυχική, έχουμε ήδη πάθει μεγάλη ψυχική ζημία, την οποία θα την κουβαλάμε, όπως λέγαμε και παλαιότερα, όπως το κατοχικό σύνδρομο, θα το κουβαλάμε για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τι συμβαίνει. Και για την κυβέρνηση έγιναν καλά πράγματα, συνέβησαν. Λόγω του χιονιά. Ναι, μπορεί βέβαια να, να έχασε τη μάχη με το ρεύμα, με τη ΔΕΔΙΕ κτλ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτές τις μέρες, χάρη του χιονιά, είχε κάτι διαδηλώσεις εκεί πέρα με τα πανεπιστήμια, είχε κάτι διαδηλώσεις με τα θέματα της αυτοδιοίκησης, έχει κάτι άλλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις λαϊκές αγορές ακόμα. Έτσι, αν είναι δυνατόν να δοθούν σε ΣΔΙΤ, σε ιδιώτες δηλαδή, που να εκμεταλλεύονται τις λαϊκές αγορές, αντί να δοθούν στους ίδιους τους λαϊκατζίδες, έτσι που θα έπρεπε να γίνει αυτό, να υπάρξει δηλαδή ένα συμβούλιο όπου τον κύριο λόγο να έχουν οι άνθρωποι της, του μόχθου δηλαδή, οι άνθρωποι που τρέχουν για το μεροκάματο, θα δοθούν σε κάποιους που έχουν την οικονομική δυνατότητα και οι οποίοι θα κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Και θέλουν και πτυχίο αυτοί, έτσι, λοιπόν, αυτοί που θα εγώ... πρέπει να έχουν και πτυχίο. Ορίστε. Θα πρέπει να υπάρχει και τίτλος σπουδών στις νέες άδειες, λέει το σχέδιο. Τι τίτλους σπουδών να έχουν δηλαδή? Ναι, μπορεί να έχουν τελειώσει κάποια σχολή, η οποία είναι που αφορά κάποια... Τέλος πάντων, είναι το γεγονός είναι ένα ότι πλέον δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, θα φανεί ό,τι θέλει ο καθένας να σας πιστέψει. Βλέπουμε ότι μία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης υπάρχει όντας, διότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία, διότι είναι κυβερνητική γραμμή, δεν ξέρω τι είναι, βλέπετε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια. Δεν θα μιλήσω μόνο για την αστυνομία, που για μένα δεν πρέπει να μπει
η ελληνική αστυνομία και δεν το θέλει ούτε η ίδια δηλαδή. Είδαμε τις δηλώσεις τους. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μεγάλο παιχνίδι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διότι όταν το δικό μου παιδί έδωσε εξετάσεις για να μπει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το άλλο το παιδί θα έχει τη δυνατότητα που έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει χωρίς εξετάσεις προφανώς στα κολέγια, στα λεγόμενα κολέγια, τα οποία τα εξισώνεις με τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, και πρέπει να πούμε πέρα από την προσπάθεια εξευτελισμού των ελληνικών πανεπιστήμιων που γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια που έχουμε και οι Έλληνες φοιτητές και πολλοί από τους εκπαιδευτικούς τους και χάρη στους εκπαιδευτικούς τους έχουν προτεύσει, τα έχουμε δείξει την προηγούμενη φορά έξω, έτσι. Άρα λοιπόν και επίσης θα γίνει και μια ανακατάταξη με τα πανεπιστήμια και σε όλους τους άλλους τους τομείς, διότι εάν είναι εγώ να στέλνω το παιδί μου φροντιστήριο από την Δευτέρα Λυκείου και την Τρίτη Λυκείου 2 χρονιές ολόκληρες, δεν θα το στείλω καθόλου. Και το στέλνω στο κολέγιο. Θα μαζέψω αυτά τα χρήματα, θα βάλω και κάποια βεβαίως πολλά περισσότερα ακόμη και θα το στείλω σε ένα κολέγιο. Έτσι. Όπου τα κολέγια, όσοι ξέρουν τι σημαίνει, για να μην θυμηθώ τώρα τα κολέγια της Ρουμανίας, ξέρετε εσείς τι εννοώ με τα κολέγια της Ρουμανίας, όπου κάποιοι πήγαν, γραφτήκαν εκεί πέρα, όταν ρωτήθηκαν σε τι γλώσσα δώσαν, είπανε σε αγγλικά ή ρουμάνικα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που δεν μίλαγαν ούτε αγγλικά ούτε ρουμάνικα. Ας τα αφήσουμε αυτό, διότι κάθε πανεπιστήμιο θέλει να δίνεις στη γλώσσα του, στα έξω τα πανεπιστήμια, όπου ήρθαν και πήραν πτυχία και αυτή τη στιγμή ζουν και βασιλεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Αυτό γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά, έτσι. Αλλά ακόμα και μεγάλα πανεπιστήμια έχουμε δει ότι όταν το βλαστάρι, ο μπαμπάς είναι κάποιος βιομήχανος ο οποίος έχει δώσει μια γενναία χορηγία, έτσι, θα πάρει το πτυχίο του με καλύτερους βαθμούς, με άριστα, με αυτά, διότι χωράνε όλα εκεί πέρα μέσα. Αυτά. Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν προχωράει, προχωράνε στα πανεπιστήμια. Βλέπετε ότι γι' αυτό δεν γίνονται προσλήψεις, κύριε Γιαννάκο. Βλέπετε, σας έχουν ζουρλάνει στη μήνυση τώρα τελευταία. Λέω για τον πρόεδρο των νοσοκομείων. Της ΠΟΕΔΗΝ, του νοσηλευτικού προσωπικού. Έτσι. Εδώ είναι πολλά χρόνια και στην προηγούμενη κυβέρνηση ήταν πρόεδρος ο κύριος Γιαννάκος και τον έβλεπαμε. Που ήταν στα κάγκελα μόνιμα. Αλλά τώρα τελευταία βλέπω ότι σας έχουν αρχίσει να σας ρίχνουν στα αυτιά. Και δεν πολύ εμφανίζεται κιόλας τα μέσα ενημέρωση, τα πανελλαδικά. Αφού με την παραμικρή ευκαιρία σου ρίχνει και μία στο κεφάλι. Εμφανιζόταν παλαιότερα. Θα κάτσεις ήσυχα. Λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Αυτά θα. Γι' αυτό και ενώ παίρνουμε 1.100 αστυνομικούς να βάλουμε στα πανεπιστήμια, δεν παίρνουμε καθηγητές, δεν παίρνουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Και με αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται για την αστυνομία, την πανεπιστημιακή αστυνομία, περίπου 20 με 30 εκατομμύρια, εάν αυτά τα χρήματα πέφτανε στην παιδεία. Ή στον κορονοϊό τώρα. Θα ήμασταν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν γίνονται προσλήψεις. Θα είχαμε αναβαθμιστεί. Έτσι. Και αυτές που γίνονται καλύπτουν συνταξιοδοτήσεις ή είναι ασθενείς. Δεν είναι έτσι. Διότι στο μυαλό τους, αν δεν είχε πέσει ο κορονοϊός, θα είχε προχωρήσει ήδη η ιδιωτικοποίηση και της υγείας. Ευτυχώς παρέμεινε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό το απαξιωμένο, αυτό το διαλυμένο, όμως αυτό κράτησε τη χώρα όρθια, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν τη χώρα όρθια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ελπίζω να μας γίνει μάθημα που δεν το... έτσι... και να το ενισχύσουμε και να το στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Αυτό λοιπόν με το ουδέν κακό να μην γες καλό. Αυτά με την μύδια και την κακοκαιρία και τα όσα έτσι καλύφθηκαν, γιατί ναι, το χιόνι έπεσε και καλύφθηκαν τα πάντα που είπε ο κύριος Ελιόγλου. Πάμε στα τοπικά τα δικά μας. Ναι. Τα του καιρού τα πάμε, έτσι, υπήρχε, είπαμε εδώ... Ναι, κλείσαμε τον καιρό, εντάξει. Είπαμε, ο κακός μας ο καιρός, κακοκαιρία. Αυτό δεν σημαίνει κακοκαιρία, ο κακός μας ο καιρός. Λοιπόν, κορονοϊός, κρούσματα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Μειωμένα τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Εγώ στέκομαι και σε αυτό ότι... δεν ξέρω, δεν γίνονται και τεστ και μάλλον γι' αυτό έχουμε και κρούσματα. Δεν έχουμε, όχι, δεν υπάρχουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν. Όχι. Και αυτό δικαιώνει εμάς
δικαιώνει εμάς που εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την αρχή του Οκτωβρίου, λέγαμε προσοχή, οι ΣΕΡΕΣ ήταν εντάξει. Είναι και επίσης τις τελευταίες εκπομπές, 5-6 τελευταίες εκπομπές, λέμε ότι ναι και εξακολουθούμε να το λέμε ακόμα και σήμερα, ναι, θα πρέπει να ανοίξει ο φάκελος από, να γίνει δικαστική διερεύνηση. Πάνω από 250 νεκροί στις ΣΕΡΕΣ, θα το βάλω έτσι και ένα βαρύγδοπο τίτλο, ζητούν δικαίωση. Γιατί χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Διότι αποδείχθηκε, ακόμα και με τη σημερινή κατάσταση, ότι δεν ήταν το θέμα του κόσμου που ήταν έξω και του συνωστισμού που γίνονταν και άμα κάθονταν στα παγκάκια και άμα κάθονταν και περπατούσαν στους δρόμους. Το θέμα στις ΣΕΡΕΣ προέκυψε, για εγώ αναλαμβάνω τη ευθύνη. Και εν πάση περιπτώσει, εάν κάνω διασπορά ψευδών ειδήσεων, έστω και με μένα ας ξεκινήσει ένας εισαγγελέας να με καλέσει και να μου πει διασπείρεις ψευδές ειδήσεις, κύριε Λιόγλου, έλα εδώ να ξεκινήσει μια ανάκριση. Αλλά να ξεκινήσει από κάπου. Αυτό, να δούμε γιατί έφτεξε, τι έγινε, ποιοι ολιγόρησαν, ποιοι δεν κάναν τους απαραίτητους ελέγχους κατά το αδύνατος κρίκος που έχει ένα τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση. Ποιοι πετούσαν αετό, ποιοι κάναν πως δεν βλέπανε το πρόβλημα όταν το Επιλογές και οι δημοσιογράφοι του το επισήμαναν τον κίνδυνο, χτύπησαν το καμπανάκι του κινδύνου ένα μήνα πριν να έρθει αυτή η λέλαπα που σάρωσε τις ΣΕΡΕΣ και μας κόστισε 250 και πάλι νεκρούς και ένα νοσοκομείο σε απόγνωση και να ακούς κάθε μέρα εκείνο το φρικιαστικό πράγμα, να ακούς τον Καλλινικίδη, να ακούς τον Μπαλαξή, να λένε «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη φράση που τη λέγανε κάθε μέρα. «Ο Θεός να βάλει». Όταν ακούς, όταν είσαι στο νοσοκομείο και είσαι ασθενής ή έχεις δικό σου άνθρωπο εκεί και ακούς τον γιατρό να λέει «Ο Θεός να βάλει το χέρι του», καταλαβαίνεις τι παθαίνεις, έτσι. Καταλαβαίνεις τι παθαίνεις. Έτσι, μας είχαν κοπεί τα ύπατα, όχι μόνο όσοι ασθενούσανε και όσοι δεν ασθενούσανε. Μας κόπηκαν τα αίματα, μας κόπηκαν. Να ακούς δηλαδή ένα κλαταρισμένο νοσοκομείο, να φεύγουν και να πεθαίνουν δυστυχώς άνθρωποι από εδώ, να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, να πηγαίνουν στο ΑΧΕΠΑ, να πηγαίνουν εκεί. Και μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε το κουράγιο και το ηθικό ανάστημα, εκτός από εμάς εδώ, να ζητήσει δικαστική διερεύνηση του θέματος. Τι έφταιξε, αν έφταιξε. Το λέμε σε κάθε εκπομπή εδώ, δυστυχώς, έτσι, σε άλλες χώρες. Όταν ο τύπος πει κάτι, άμεσα κινείται και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όταν συμφέρει στο σύστημα, κινείται δικαστική διερεύνηση. Και με την ευκαιρία θέλω να πω, Δημήτρη, ναι, διότι αυτές τις ημέρες συζητιέται έντονα σε αυτήν την ρόμπα την ξεκούμποτη που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που πλέον δεν έχει μείνει ούτε φιλοσικής ξεδιαντροπιάς και πολιτικής αλητείας επάνω της, αυτό το συνοθήλευμα, έτσι, όπου δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την Ευρώπη των λαών, την οποία εγώ υποστηρίζω. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής, δεν είμαι αντιευρωπαϊστής. Αλλά με την Ευρώπη των λαών, έτσι, με την Ευρώπη που να έχουν οι λαοί και το κοινωνικό τους συμφέρον. Γίνεται λοιπόν ξανά για πολλωστή φορά για το εάν θα πρέπει να τιμωρήσουν και να αποκλείσουν τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, γι' αυτό το αναφέρω, για το περίφημο και το καλύτερο εμβόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποδεδειγμένα, ιατρικά, δεν το λέω εγώ, μπέστε να το δείτε. Το Sputnik, Το Sputnik. Με 2 χρόνια δεν Ρωσία, παίρνουμε το Sputnik, διότι είναι ρώσικο. Για να καταλάβετε πόση πορνεία μπορεί να υπάρχει, έτσι, πορνεία, και το λέω έτσι, κακή διαλέγω Ρωσία, τις πιο μελανές φράσεις που μου επιτρέπετε να πω από τηλεόρασης, σε αυτό το πορνείο που λέγεται Ευρώπη. Σε αυτό το χυδαίο πορνείο που λέγεται Ευρώπη. Σε αυτό το χυδαίο τόπο όπου συγκρούονται μόνο άνομα και μαύρα και συμφέροντα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ρωσία. Ασφαλώς και υπάρχει. Ασφαλώς και είναι θέμα η φυλάκιση του Ναβάλνη, ο οποίος κακά τα ψέματα ότι χρηματοδοτείται, απ' έξω χρηματοδοτείται. Το ότι δεν υπάρχει
σωστή δημοκρατία στη Ρωσία, επίσης. Αλλά εμένα τι με νοιάζει? Μήπως τα δεκάδες προϊόντα που έρχονται από τις χώρες της από Ανατολής και της Αφρικής είναι τα καλύτερα? Όχι. Είναι προϊόντα δουλείας. Έχει ξαναγυρίσει το δουλεμπόριο πίσω. Και ενώ έχουμε πει ότι και αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Ναι, παγκοσμιοποίηση, ναι, αλλά τα προϊόντα που θα φέρουν, όπως λέμε, το πιστοποιητικό ΣΥΕ, να υπάρχει και ένα άλλο, ξέρω εγώ, ΔΕ, που να λέει δηλαδή ότι είναι πιστοποιημένα και ότι είναι προϊόν σωστής εργασίας και όχι εκμετάλλευσης ανθρώπων. Αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει. Απλά αν πληρούν τις προδιαγραφές για να καταναλωθούν από τους Ευρωπαίους χαχόλους, λέει, είναι το ΣΥΕ. Όχι όμως αν είναι προϊόν δουλείας. Τέτοια αυτή δεν υπάρχει. Και δυστυχώς τα περισσότερα, τα 99% προϊόντα που έρχονται, και το έχουμε ξαναπεί και γνωστή αλυσίδα που τρέχονται όλοι και εδώ στις αίρες και σχηματίζεται ουρές, έτσι, βγάζεται εκείνα τα παιδάκια στο να δουλεύουν για 80 λεπτά, εντάξει, είναι τα περίφημα ενδύματα που δεν μπορώ να πω το όνομα, που με πλοία σε διεθνή ύδατα, εργοστάσια, πλοία εργοστάσια παρασκευάζουν αυτά τα ρούχα. Έκανα μεγάλο πλατιασμό όμως. Το Sputnik και ορισμένα και άλλα, για 2-3 συμβόλαια υπάρχουν στην Ρωσία, είναι τα καλύτερα απέναντι στα όποιο AstraZeneca, το οποίο θα το κάνω και εγώ, έχω προγραμματίσει 8 Μαΐου, θα κάνω το AstraZeneca. Αναγκαστικά, τι να κάνω, αυτό μου δίνουν, αυτό θα κάνω. Ναι, υπάρχουν όμως με όποια ερώτημα. Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Λεόλου, της Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, που πήρε το εμβόλιο της Ρωσίας. Έτσι. Ρώτησα διάφορους γιατρούς, έχω αλληλοσυγκρόμενες απόψεις. Κάποιος μου είπε ότι ένας φίλος του καθηγητής φαρμακολογίας και τα λοιπά, και τι να κάνω. Εάν δεν το κάνω τώρα, κοίταξε να δεις, το θέμα είναι αν σε προστατεύει επαρκώς ή όχι. Ναι. Προφανώς δεν έχει κίνδυνο. Και λέει ότι μπορεί να μην σε προστατεύει 100%, αλλά σε προστατεύει από βαριά νόσηση. Ναι. Τουλάχιστον. Εδώ που φτάσαμε και με 250 νεκρούς μόνο μέσα στις αίρες, όπως σου είπα, έχω τρομοκρατηθεί και εγώ. Θα πάω να το κάνω. Τι να κάνω. Θα μπορούσε η χώρα μας. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε φέρει το Sputnik. Θα μπορούσαμε να φέρουμε άλλα, αλλά γιατί δεν το φέρνουμε? Διότι λέει είναι δικτάκτορας ο Πούτιν. Σώπα. Ενώ ο Ερντογάν τι είναι, ρε παιδιά, που έχει φυλακίσει το 1/3 της Τουρκίας αυτή τη στιγμή μέσα. Δικτάκτορας, αλλά τον καλέσανε. Δικτάκτορας, αλλά τον καλούνε. Όχι, είναι πολύ χειρότερος δικτάκτορας του, ναι, Πούτιν. Λέω, δικτάκτορας ο Πούτιν, αλλά τον καλούμε στις εκδηλώσεις για το 1821, τα 200 χρόνια, αλλά μας έριξε πόρτα. Θα πάει μόνο στο Αγίο Όρος. Προφανώς, αφού συνταχθήκαμε και εμείς τώρα. Αναγκαστικά, λέει, συνταχθήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε. Η Γερμανία δεν συντάσσεται. Ναι, γιατί θα πάρει. Γιατί όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Έχουν και τα συμφέροντα με τον Nord Stream. Μάλιστα. Ή πώς αλλιώς λέγεται, δεν ξέρω αν το είπα καλά, είναι με τον αγωγό που θα έρχεται από τη Βαλτική και θα προμηθεύεται φυσικό αέριο. Mm. Και σου λέει οι Γερμανοί, και την άλλη φορά έτσι έγινε, μας έβαλαν εμάς να κάνουμε εμπάργκο και βγήκαμε εξυπόλυτοι, οι πιναλέοι, να κάνουμε εμπάργκο στην Ρωσία. Τι εμπάργκο κάναμε εμείς στη Ρωσία? Δεν εξάγαμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Αυτό κάναμε. Έτσι. Τόσο και μας είπανε οι Ρώσοι, ζεμάν φού και 7 αυγουλάκια Τουρκίας, ροδάκινα κάνει και η Τουρκία. Από τα προϊόντα σας έχει και η Τουρκία. Και πήγανε, πήραν από εκεί. Αλλά εμείς τηρήσαμε την οδηγία της Ευρώπης. Τι κερδίσαμε? Τίποτα. Λοιπόν, τι κερδίσαμε? Όχι, τι χάσαμε. Ναι, ναι. Πολλά. Πάρα πολλά χάσαμε. Εννοείται. Μόνο χάσαμε. Ενώ η Γερμανία είπε, παιδιά, ναι, εσείς θα κάνετε εμπάργκο. Εγώ τώρα, εντάξει, αφήστε τώρα εμένα, εγώ έχω άλλα συμφέροντα. Τόσο κότες είμαστε. Και εμείς και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε Ερντογάν με Πούτιν, είναι νύχτα με τη μέρα. Δηλαδή είναι αγγελάκι ο Πούτιν μπροστά στον Ερντογάν. Φυλακίζει όποιον θέλει, όποτε θέλει. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή, πρώτα-πρώτα δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αξιωματικοί, εισαγγελείς, πολιτικά κόμματα, δηλαδή κόμμα το οποίο έχει πάρει πάνω από το 10% στην τουρκική βουλή, ο ηγέτης του είναι στη φυλακή, διότι είναι Κούρδος. Έτσι. Διότι αν εισέβαλε σε άλλες χώρες, όπως υποτίθεται ότι πήγε στην Κρυμαία η Ρωσία, σε πόσες χώρες δεν έχει μπει? Από τη Σομαλία, από τη Λιβύη,
από τη Συρία μέχρι και στην Αρμενία. Μια χώρα που έχει γραμμένο το διεθνές δίκαιο στα φέσια της, για να μην πω τίποτα άλλο. Στα τουρκικά φέσια της το έχει γραμμένο το διεθνές δίκαιο. Το έχει καταπατημένο, τσαλαπατημένο, δεν της ενδιαφέρει τίποτα. Ακόμα και την ίδια την Ατοϊκή Συμμαχία. Πήγε και αγόρασε, έτσι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο, εντός παρενθέσεως, έγκλημα για τους δυτικούς από το να αγοράσει τους S-400. Παρόλα αυτά, ο Ερντογάν έτσι, ο Ερντογάν από εδώ, τον Ερντογάν από εκεί, τον Ερντογάν, και θέλουμε, συζητάμε τώρα σε αυτό το πορνείο που λέγεται Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω τι άλλο λέγεται, έτσι, ότι πώς θα βάλουμε κυρώσεις τον Πούτιν και δεν θα πάρουμε τα εμβόλια. Τα σωτήρια αυτά, εμβόλια, να σωθούν χιλιάδες κόσμος. Έλεος πια. Πάντως θα περίμενα κι εγώ, σαν πολίτης εδώ αυτής της χώρας, να άκουγα τον Πρωθυπουργό της χώρας μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέτει αυτό το θέμα με τα εμβόλια της Ρωσίας, με το Sputnik, παρά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σώνει και καλά, κύριε Λιόγλου, πιστοποιητικό εμβολιασμού, αφού είπαμε όχι, είπαν όχι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί το ξαναθέτουμε αυτό το θέμα? Κοίταξε, πρώτον, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το να πάει τώρα να υψώσει φωνή, παραδείγματος χάρη, γιατί για να μην υψώσει φωνή και τα λοιπά, γι' αυτό δεν εξελέγει. Οι πολίτες δεν τον ψήφισαν αυτοδύναμα να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες. Ξαναλέω, σωστά βάζεις το ερώτημα, όμως αν ήσουν και εσύ, αν ήμουν και εγώ Έλληνας Πρωθυπουργός, θα καταλάβαινες ότι τα παιχνίδια αυτά δεν είναι για μεγάλα παιδιά και η Ελλάδα δεν είναι μεγάλο παιδί. Η Ελλάδα δεν είναι μεγάλο παιδί εδώ. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το δοκίμασε και ο Τσίπρας και είχε την καλύτερη των προθέσεων να πάει να τα βάλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύοντας ότι θα ξεσηκωθούν και οι άλλες χώρες και άλλοι λαοί της Ευρώπης. Κανείς δεν ξεσηκώθηκε και φάγαμε το κεφάλι μας. Είχε την πρόθεση. Εδώ, όταν έχει τον Τούρκο να μπαινοβγαίνει με την ευλογία της Γερμανίας και να του δίνει υποβρύχια, να του δίνει τάγκς, να του δίνει χιλιαδιό, δεν πολύ παίζεις με αυτά τα πράγματα. Οπότε λες, από μένα έτσι κι αλλιώς, και να πω ναι και να πω όχι, δεν θα περάσει τίποτα, δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Προσπαθεί ό,τι μπορεί, έτσι. Αν ξεκινήσει εδώ, το κατάπιανε μεγάλες χώρες, το κατάπιε η Ιταλία, το κατάπιε η Γαλλία, το κατάπιαν άλλοι. Τι να κάνει? Μα αφού είτε με τη μία φορά, ούτε με την άλλη περίπτωση, ο Τούρκος ξαναμπαίνει. Μία με το Ρουτζέις, τώρα με το Τζεσμέ, μία με το ένα, μία με το άλλο. Ναι, αλλά κουτσά στραβά τώρα έχει. Πάμε στην πλάτη, όπως κουτσά στραβά αυτή τη στιγμή έχει τον Biden από κοντά, που σου κλείνει το μάτι και λες, αφού η συγκυρία τώρα βοηθάει οι Αμερικανοί να είναι στην κόντρα με τον Ερντογάν, μη βγω τώρα εγώ υπέρ του Πούτιν και τα χαλάσω και εγώ με τους Αμερικάνους. Πώς μας κλείνει το μάτι όμως ο Biden, έχει διαφορά. Το κλείνει πονηρά, κοίταξε, το κλείνει αγαπητικά, το κλείνει... Να μην τρέφουμε καμία αυταπάτη, σωστά το λες, ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία κάποια στιγμή θα τα βρει με την Αμερική και θα κάτσουμε εμείς, ξέρετε εκεί που λέει ο λαός, που θα κάτσουμε ξανά. Στο τσιβί επάνω. Λοιπόν, θα κάτσουμε. Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά για την ώρα τουλάχιστον αγοράζουμε λίγο χρόνο. Παίρνουμε και τα ρωσικά ραφάλ, παίρνουμε τα γαλλικά ραφάλ, παίρνουμε, δίνουμε φρεγάτες, και μερικά δισεκατομμύρια κάτι παραπάνω να πάρουμε και τα μπελαρά, τις φρεγάτες και όλο πάει λέγοντας. Μια που λέμε για την υγεία, να δούμε ένα βιντεάκι από την κυρία Βάνα, ναι, από Παπαγγέλου. Ναι, γιατί βάλθηκαν να μας τρελάνουν. Ναι. Βάλθηκαν να μας τρελάνουν, ναι. Το άκουγα και εγώ live την ώρα που το έλεγε. Η κυρία Παπαευαγγέλου είναι. Για να το δούμε λίγο έτσι και σε λίγο σε χιουμοριστική διάθεση. Το βιντεάκι το οποίο ήθελε λίγο μια διαμόρφωση να κάνουμε. Η οποία τι μας είπε, ότι η πανδημία, η μίδια μάλλον, θα μας βοηθήσει, πρέπει να μείνουμε στο σπίτι κλεισμένοι. Όχι, θα μας βοηθήσει. Είναι κακό το ότι θα μείνουμε. Είναι κακό, ναι. Που θα είναι κακό το ότι θα μείνουμε στο σπίτι. Ναι, γιατί υπάρχει ενδοοικογενειακή διασπορά του κορονοϊού. Να το βάλουμε το. Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχός μας τις επόμενες μέρες, καθώς η κακοκαιρία μύδια, όπως ονομάστηκε, θα μας δυσκολέψει και θα μας κλείσει μέσα στα σπίτια μας. Έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις ημέρες που αναγκαστικά θα χρειαστεί να παραμείνουμε στο σπίτι. Δεν μπορεί, κάτι μου συνέβη. Σταμάτησε το μυαλό μου.
και ο Θανάσης Μέγκος. Αν δεν καταλάβατε τι μας είπε η κυρία, είπε ότι θα μας κλείσει η Μύδια μέσα στα σπίτια μας και θα μας δυσκολέψει και θα ενίνει την πανδημία. Άρα δηλαδή, τι προτείνει, να βγούμε όλοι έξω? Μέχρι τώρα ήμασταν έξω, μας έλεγε μπείτε μέσα. Κολλάς έξω. Μέσα μπαίνεις, ξανακολλάς. Δια το όνομα στο υπόγειο. Δηλαδή, τη μια στην αρχή της πανδημίας, βάλτε γάντια γρήγορα, μην βάζετε μάσκες. Δεν θέλω να τα παίξω στα βίντεο, υπάρχουν. Όποιος θέλει να τα αναζητήσει στο YouTube. Τρέχαμε όλοι σαν τους παλαβούς να πάρουμε γάντια και μάλιστα και μαλώναμε και στο... Το έκανα κι εγώ. Στα σούπερ μάρκετ των άλλων που πιάνε να αγοράσει. Ναι, πιάνε τα φρούτα να τα βάλει. Και του τα πιάνεις με το γυμνό χέρι, πιάνεις τα ακτινίδια. Mm-hmm. Και έλεγε ο άλλος, τι νοιάζει, τα δικά μου ακτινίδια είναι. Βέβαια, ορισμένοι πιάνανε ένα, το αφήνανε, γι' αυτό γινόταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά άλλαξε το πείμα, τα γάντια επικίνδυνα. Πάρτε μάσκες, που μέχρι τώρα ήταν οι μάσκες επικίνδυνες. Ναι. Διότι και τα λοιπά. Και τώρα, άρχισαν να μας λένε, δεν βάζετε μια μάσκα, βάζετε δυο μάσκες. Mm. Τρεις μάσκες, πέντε μάσκες, δεν ξέρω τέλος θα γίνει. Τώρα, χτυπιόμασταν και εμείς, άκουγα και την Ελένη ακούω τα μεσημέρια που λέει, βγαίνει ο κόσμος έξω, γιατί βγαίνει ο κόσμος έξω, γιατί κάθεται στα παγκάκια. Βγαίνει τώρα αυτή, μας λέει, συγγνώμη για το αυτή, δεν ξέρω και το όνομά της. Κυρία Παπαυαγγέλου. Παπαυαγγέλου. Ναι. Κυρία Παπαυαγγέλου, τι πάθαμε, θα μπούμε λέει στα σπίτια μας. Άρα να μην μπούμε στα σπίτια μας, να βγούμε έξω. Μου λέγε, βλέποντας αυτή την τοποθέτηση ο πατέρας μου, μου λέγε μια ιστορία... Όχι, έτσι για να δουν και τον Θανάση τον Βέγκο, το ξαναπαίξει άλλη μια φορά, ναι, ο σκηνοθέτης μας. Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχός μας τις επόμενες μέρες, καθώς η κακοκαιρία Μύδια, όπως ονομάστηκε, θα μας δυσκολέψει και θα μας κλείσει μέσα στα σπίτια μας. Έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων στις ημέρες που αναγκαστικά θα χρειαστεί να παραμείνουμε στο σπίτι. Δεν μπορεί. Κάτι μου συνέβη. Σταμάτησε το μυαλό μου. Από τι να με σταμάτησε το μυαλό? Καταρχήν σταμάτησε τα υγρά που κυκλοφορούν στον εγκέφαλο, είπα θα ψέξει λόγω του παγετού. Δεύτερον, από τέτοιες ανάποδες στροφές εκεί που γυρνάς, ξέρεις, με 4.000 στροφές δεξιόστροφα, ξαφνικά πάνε να σου γυρίσει απότομα αριστερόστροφα. Οπότε... Αυτό το γκρακ πίσω μπρος, πάει, το χάσαμε λίγο, μας έμεινε, μας τέλειωσαν. Πάει και αυτό. Να δούμε. Λοιπόν. Τώρα με το εμβόλιο γίνεται ο κακός χαμός. Κάθε μέρα με παίρνει κόσμο τηλέφωνο. Τα διαθέσιμα ραντεβού. Άλλους των 75 κιόλας. Δεν έχουμε ραντεβού. Που σημαίνει δεν υπάρχουν εμβόλια. Μα δεν, όχι, δεν που σημαίνει. Ναι. Το είπαν ότι δεν υπάρχουν. Το είπε και ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν υπάρχουν εμβόλια. Και πιθανότητα αυτά τα εμβόλια τα οποία ήταν να έρθουν εδώ, τα πήγαμε στο Μαμούθ Εμβολιαστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και γίνονται και εκεί εμβόλια. Πάρε τώρα σε τον έναν από την άκρη του Θεού και τρέχε τον. Και εμένα με κλείσαν για να κάνω το εμβόλιο. Ροδόπολη. Όχι, στην Νιγρήτα. 8 ώρα το πρωί πρέπει να είμαι Νιγρήτα. Κοντά είναι. Εντάξει. Και καλά, άντε, εγώ μια χαρά είμαι στην υγεία μου, μια χαρά γυμνασμένος άνθρωπος είμαι. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα σηκωθώ να πάω. Θα κάνετε και μια βολτίτσα. Λοιπόν, τώρα για να μετακινηθεί ένας άλλος άνθρωπος, ένας υπερήλικας σε αυτή την κατάσταση, ή θα πρέπει να αφήσει κάποιο παιδί του τη δουλειά του, να μην πάει στη δουλειά του, να τον πάρει. Δεν ντροπή πράγματα. 24 ήταν να γίνουν τα εμβολιαστικά κέντρα εδώ στο νομό των Σερών. Μέχρι τώρα λειτουργούν 3, 5. Τώρα, αφήνουμε στο μεγάλο και σοβαρό θέμα. Την πρίζα τη βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε από την πρίζα πρώτα. Μη μου ξαναπείτε ότι δεν βρήκαμε την πρίζα. Πού να βάλουμε την πρίζα? Να παίξουμε το βίντεο με την πρίζα. Πρώτα αυτό θέλετε και μετά να δούμε την εξέλιξη. Εγώ δεν θέλω να παίξουμε αυτό. Εγώ θέλω να βρούμε την πρίζα. Πού είναι η πρίζα? Ωραία. Να ακούσουμε λίγο το θέμα με την πρίζα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε την εξέλιξη. Αν λειτουργεί το PCR ή όχι. Κυρία Ναύαρη, εμένα ο ρόλος μου ήταν βρίσκοντας μια ευκαιρία να την αξιοποιήσω στο έπακρο υπέρ μιας ανάγκης. Έτυχε αυτή η ανάγκη να συνδέεται με τον νομό Σερών. Τώρα, εάν θα βγουν τα αυτοκόλλητα από το μηχάνημα ή αν θα βγάλουμε την κορδέλα ή αν θα βγάλουμε την πρίζα και θα την βάλουμε από το ένα στο, τη μία μπρίζα στην άλλη, φαντάζομαι...
Τώρα, εγώ ξέχασα να ρωτήσω. Πήγατε να δείτε τα αυτοκόλλητα, βγήκανε. Ορίστε. Τα αυτοκόλλητα! Α, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν τα είδα. Τι ρεπορτάζ κάνετε. Θα μας στείλει πάλι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μα πιστεύαμε ότι θα λειτουργούσε. Η κυρία Υφυπουργός Αλίας θα μας στείλει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εγώ πίστευα, θεωρούσα ότι λειτουργούσε το μηχάνημα μετά τον τόρο που έγινε. Μα για να λειτουργήσει το μηχάνημα πρέπει να βγουν τα αυτοκόλλητα από πάνω. Ένα. Δύο. Να το βάλουμε στην πρίζα. Μπρίζα βρήκανε. Θα έχει μπρίζα. Ολόκληρο νοσοκομείο θα έχει μπρίζα. Και τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό, κυρία Υφυπουργέ Αλίας, πάτε κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι δουλειά σας, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πάτε εκεί να τους δείξετε να, να το βάλετε εσείς στην πρίζα. Τι να κάνουμε τώρα. Ή πάρτε ένα τεχνικό από το κανάλι σας. Το οικογενειακό σας εννοώ κανάλι. Πάρτε ένα τεχνικό και να πάει να βάλουμε μια μπρίζα. Διότι το μηχάνημα ακόμα δεν δουλεύει. Δουλεύει. Όχι. Μήπως λες ψέματα και δουλεύει. Το είπε σήμερα ο κύριος Καλλιτζής. Μήπως λες ψέματα και δουλεύει το μηχάνημα και το αποκρύπτεις. Τέτοιος είμαι. Για να δούμε. Αυτό το περιβόητο μηχάνημα για τα μοριακά τεστ, μάλλον τα μηχανήματα, τα δύο που έχουμε. Είχαμε πάρει ένα μικρό εμείς και ένα μεγάλο που μας το έκαναν δώρο. Λειτουργούν τα μηχανήματα αυτά? Δεν λειτουργούν. Ακόμα? Ακόμα. Τι θέλουν για το μικρό, οι πληροφορίες μου λένε ότι σύντομα θα λειτουργήσει, περιμένουμε τα αντιδραστήρια. Α, το μεγάλο? Το μεγάλο δεν ξέρω. Πάνω δεν λειτουργεί τώρα. Το μεγάλο γιατί δεν λειτουργεί? Το μεγάλο δεν ξέρω τι να σας πω. Σας είπα, δεν είμαι. Γιατρό έχουμε να το λειτουργήσει. Ειδικό να το λειτουργήσει. Από ό,τι ξέρω, ήρθε ένας βιολόγος. Εκπαιδεύτηκε ο βιολόγος ο συγκεκριμένος? Δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Δεν είμαι γνώσης του θέματος αυτού. Επειδή ακούγαμε ότι. Ναι. Έχω μάθει ότι στάθηκε στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί. Άρα εκπαιδεύτηκε. Ωραία, εντάξει, το ξέρει το σύστημα. Επειδή ακούγαμε παλιότερα ότι ήταν θέμα μιας μπρίζας. Όχι, όχι. Από ό,τι μου έχουν πει, χωρίς να τα λέω και σίγουρα αυτά, σας είπα, θέλει διάφορα παρελκόμενα και διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι απλό το θέμα δηλαδή. Αλλά περισσότερα σας λέω. Ναι. Θα μπορεί να σας πει. Κύριε Καλλινικήρη, αυτά τα μηχανήματα είναι κάπου μόνα τους? Μήπως κολλάμε σε αυτό, δηλαδή ότι δεν βρίσκουμε ένα χώρο να τα τοποθετήσουμε μόνα τους ώστε να μην επηρεάζονται από τα υπόλοιπα? Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω. Κυρία Μωράγητη, γιατί ρωτάτε τον κύριο Καλλινικήρη? Ο άνθρωπος είναι γιατρός. Εδώ χρειαζόμεθα ηλεκτρολόγο. Να ξέρει από μπρίζες. Τι δεν καταλάβατε κι εσείς δηλαδή? Και τζάμπα τον κουράζετε τον άνθρωπο. Τι δεν καταλάβατε? Θέλει έναν ηλεκτρολόγο. Δεν ξέρω, έχουν ηλεκτρολόγο στα νοσοκομεία? Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ηλεκτρολόγοι. Ε? Υπάρχουν. Και άμα δεν υπάρχει, γιατί εξωτερικό. Σε παρακαλώ, αύριο να πας να κάνεις ρεπορτάζ. Αν υπάρχει ηλεκτρολόγος. Αν υπάρχει ηλεκτρολόγος. Αν είναι, να στείλουμε εμείς έναν. Είναι ντροπής πράγματα. Είναι ντροπής πράγματα δηλαδή για έναν ηλεκτρολόγο, για μια. Όπως θα έλεγε και ο συγχωρημένος ο Γιαννόπουλος, για μια κολομπρίζα που είχε πει τότε για το κολόσπιτο. Για μια κολομπρίζα δηλαδή. Να... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε για λίγο. Εάν η Υφυπουργός Αλίας παρέμενε στο ότι εγώ εκμεταλλεύτηκα μια κατάσταση, σωστά την εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια της λέξης και φρόντιζε να έρθει ένα μηχάνημα και τελείωνε και έβαζε τελεία εκεί και δεν έλεγε όλα τα άλλα που είπε τα άπειρα και απειλούσε, γιατί δεν το παίξαμε ολόκληρο, απειλούσε και τους προϊσταμένους των νοσοκομείων, εμέσως, όχι τους απείλησε, δεν τους απείλησε ευθέως, είπε μήπως είναι παράβαση καθήκοντος. Μήπως πρέπει να είπε ένα εισαγγελέα, δεν ξέρω τι άλλο είπε. Και αν δεν τα βάζει και μαζί μας για το ρεπορτάζ, όταν είπαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα έτσι, και να μας λέει φεδρούς, πώς μας έλεγε, κλαίγοντες, γελώντες, κραγώντες και λέγοντες. Και δακρύζοντες. Και δακρύζοντες και ναι. Και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπε, κανείς δεν θα τις έλεγε τίποτα σήμερα. Εάν έμενε στο ότι εγώ κίνησα μια διαδικασία να έρθει ένα μηχάνημα από εκεί και μετά. Τώρα, εδώ που τα λέμε, μακάρι να λειτουργήσει κάποια στιγμή, αλλά η μεγάλη μπόρα πέρασε, κυρία Υφυπουργέ Αλίας. Όταν κάνετε λοιπόν πράγματα για το Θεαθήνε, αυτά συμβαίνουν. Όταν δηλαδή, πίσω από κάποια μεγάλα άλλα έργα που έγιναν από τον Υπουργό και από άλλους εδώ πέρα, προσπαθήσατε να βρείτε ένα αντιστάθμισμα κι εσείς, εγώ λέω θετικό, πολύ θετικό, και βάλατε και εκείνο τον υπέροχο κύριο να μας στείλει εκείνη την επιστολή που δεν την πήραμε ακόμη. Ακόμα δεν την πήραμε. Είπαμε να. Από τη μια, τα έδωσα στο νομικό μας σύμβουλο να τον απαντήσει κατάλληλα για αυτό το διασυρμό που επιχείρησε εναντίον του καναλιού μας. Αλλά δεν χρειάζεται. Η χλέβη του κόσμου αρκεί.
η χλέβη του κόσμου, που δεν φταίει και αυτός ο κακόμοιρος, διότι μάλλον, υποθέτω, έτσι, ή κάζω, ή ρωτώ καλύτερα. Τη δική σας υπόδειξη έγινε αυτή η απίστευτη επιστολή που δεν μας ήρθε. Είναι ντροπή. Είναι πολιτική κατάντια αυτό το πράγμα. Πολιτική κατάντια. Εγώ πρώτος θα σας έλεγα μπράβο, εάν μένατε σε αυτό. Άκουσα ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, φρόντισα να έρθει. Μέχρι εδώ. Τελεία και παύλα. Και πράγματι δεν ήταν δουλειά σας από εκεί και μετά να δείτε αν αυτό το μηχάνημα για να λειτουργήσει χρειάζεται το α, το β, το γ. Αυτό ήταν, θα ήταν πράγματι άλλου παπά Βαγγέλιο. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, τι καλοί άνθρωποι που είναι οι Σεραίοι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πριν πάμε στο άλλο θέμα, στο Κεφής, μια που λέγαμε για την πανδημία, εδώ διαβάζω, κύριε Λιόγλου, στο News Bomb, δημοσιεύουν έγγραφο του ΔΔΕ, έτσι, σε ό,τι αφορά την κατάσταση κάτω στην Αθήνα. Ότι ένα μήνα πριν πρέπει να έχουν, είχαν βγάλει αυτό, ναι. Δείχνει ξεκάθαρο ότι ο ΔΔΕ είχε ενημερώσει εν καιρός όλους τους δήμους, λέει, των Βορειών Προαστίων και ζητούσε σχετική άδεια για να προχωρήσει την κοπή των δέντρων. Συνεπώς, κανείς εκ των δημάρχων, λέει, εκεί Φυσιάς, Εκάλης, Πολιτεία, Διόνυσο κτλ., δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν ήξερε και δεν γνώριζε. Το είπαμε κι εμείς. Ναι. Δηλαδή έστειλε ο ΔΔΕ και τον γράψανε. Όταν έρχεται φθινόπωρο, θα έχεις βροχές, θα έχεις χιόνια, ξέρεις τι θα έχεις. Και ένα μήνα πριν, όντας, υπήρξε αυτό ότι πρέπει να κουρευτούν τα δέντρα. Αλλά για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το βαθύ κράτος της Ελλάδας, γιατί υπάρχει το βαθύ κράτος στην Ελλάδα, δεν μπορούν να καταλάβουν. Εμείς, εγώ επειδή υπήρξα και συνδικαλιστής όσον αφορά τουλάχιστον τον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και ως αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και ως αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας παλαιότερα, έχω ασχοληθεί και έχω δει το τι απίστευτα βαθύ κράτος υπάρχει. Δηλαδή, τρέχαμε εμείς για τα θέματα των καναλιών, όπως και τώρα τρέχει το επιμελητήριο και εμείς μαζί, και πέφταμε σε τρία συναρμόδια υπουργεία. Δηλαδή, για να βγει. Και δεν έβγαινε ποτέ και δεν έχει βγει ως σήμερα. Ως σήμερα δεν έχει βγει, 30 χρόνια από την έναρξή μας και μετά, γιατί συμπληρώσαμε 30 χρόνια στο Μεϊντάνι που λένε, δεν έχουν βγει, δεν έχουν κρυθεί το θέμα των αδειών, των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν έχει κρυθεί. Μείναμε με εκείνες τις άδειες προσωρινής λειτουργίας που δόθηκαν εξαιτίας μου, δεν είναι ανάγκη τώρα να το πω, όταν έκανα παρέμβαση εγώ προσωπικά, ο Θόδωρος Ηλίου, στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, και του είπα: δεν πάει άλλο. Μας συλλαμβάνουν κάθε 3-5 η αστυνομία και εσείς μας καλέσατε μέσα στο Μαξίμου. Φρίκαρε ο Πρωθυπουργός, ο Σιμίτης, αυτά έγιναν το 1998. Και όταν είπε στο ΡΕΠΑ τι γίνεται και τα λοιπά, τότε τον πέθανε του γραφείου τύπου, λέει: ναι, αλλά δεν είναι δικό μου το θέμα. Γιατί τι νοσύνη είναι και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών την εποχή εκείνη, είναι και αυτού, είναι και του ενός, είναι και του άλλου, και τραχαγέρευε. Δεν μπορούσα να βρουν άκρη. Δύο υπουργεία τα έχει καταγγείλει ο προϊστάμενος της δημόσιας διοίκησης, αν κάποιος είναι τυφλός ή δεν είναι. Για να θυμόμαστε και τι γίνεται, έτσι. Θυμάστε τότε το θέμα με τους τυφλούς. Ναι, με τα διπλώματα. Με τα διπλώματα. Πώς το λέγανε τον Λέανδρος. Ο Λέανδρος ο πρόεδρος, ο προϊστάμενος της επιθεώρησης δημόσιας διοίκησης. Ναι. Λοιπόν, Λέανδρος Ρακιντζής. Ο Ρακιντζής. Ο οποίος πήγε και κατήγγειλε δημόσια στην τηλεόραση, βγήκε και είπε ότι πάω στο ένα Υπουργείο, όχι ένας πολίτης, πάω στο ένα Υπουργείο και λέω ότι πήγε στο Υπουργείο Υγείας και λέει ότι αυτός δεν μπορεί να παίρνει σύνταξη τυφλότητος, διότι έχει δίπλωμα οδήγησης. Έχουμε και στις αίρες τέτοια. Και το είπανε από το Υπουργείο, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς εδώ έχουμε χαρτιά γιατρών που λέει ότι είναι τυφλός. Ωραία, λέει ο άνθρωπος, πάει στο διάλογο. Πάει στο άλλο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πάει με τα χαρτιά του Υγείας. Και τους λέει: ξέρετε κάτι, σε αυτούς κακώς δώσατε δίπλωμα, διότι είναι τυφλοί. Και του λένε αυτοί: μπαρντών, εμείς εδώ έχουμε άλλα χαρτιά που λένε ότι αυτός είναι ικανός να οδηγάει. Όταν λοιπόν ο Λέανδρος ο Ρακιτζής, σε αυτό το βαθύ κράτος, γι' αυτό σας είπα, δεν φταίνε μόνο οι υπουργοί. Οι υπουργοί φταίνε στο ότι ή μια κυβέρνηση φταίει μόνο που δεν έχει πολιτική βούληση να ξυλώσει αυτό το ρημάδι το κράτος. Θυμάστε κάποτε το είχε πει ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμάλης, επανίδρυση του κράτους. Το τι έκανε, απολύτως τίποτα. Δεν είχε τις προθέσεις, προφανώς τις είχε.
Δεν ξυλώνεται αυτό το κράτος. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένο, δεν ξυλώνεται. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν κοινωνικά δράματα. Λοιπόν, αυτό είναι. Έστειλε το ΔΔΕ, ναι, έστειλε. Και λοιπόν, και σου λέει ο Δήμος, α, εδώ είναι για τα κλαδιά. Ναι, αλλά η κορμή είναι δική μου. Τα κλαδιά είναι αυτούνου, τα φύλλα είναι αυτούνου, τα σίκα είναι τα λουνού. Του και όλοι μαζί κάναν την, μόλις πήραν το έγγραφο, την συγκεκριμένη χειρονομία, ξέρετε. Στο σιρτάρι. Ναι, έτσι. Εντάξει, στο σιρτάρι είπες εσύ, κάτι άλλο είπα εγώ. Το κατάλαβα. Κατάλαβε ο κόσμος τι είπα. Και από εκεί και πέρα, άντε να εξηγήσει αυτό το κοσμάκι τώρα που με μείον 15 και με μείον 10 και με μείον 5 και με 0 ακόμα σας λέω εγώ, που δεν έχει τα βράδια, δεν υπάρχει περιοχή που δεν έχει τουλάχιστον μείον 8. Και η αίσθηση είναι μείον 10 και 15. Λοιπόν, έτσι, που έχουν και μωρά παιδιά, που έχουν και αρρώστους, που έχουν και γέρους, που έχουν και χιλιαδιό. Αυτά. Τι να συζητάμε τώρα. Πάμε και στο Κεφής, το τελευταίο θέμα να το δούμε. Μετά τις καταστροφές που υπέστη εκεί η μονάδα του Κέντρου Θεραπευτικής Υπασίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Λίγκα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει, έτσι. Μια ευχάριστη έτσι, είδηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, παρένθεση ανοίγω εδώ, πρέπει να μεταφερθεί το κέντρο, κύριε Λόγλου, σε άλλο σημείο, γιατί άμα ξανά έχουμε πάλι ακραία κυρία. Όχι, άμα ξανά έχουμε. Θα έχουμε. Κάποια στιγμή θα έχουμε. Πάλι και αφού δεν γίνεται τίποτα άλλο και από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά να προστατεύσει το κέντρο. Έτσι, τώρα δεν θέλω να πω κάτι για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Σήμερα έβλεπα. Παρένθεση. Δεν το έφερα να το δείξουμε. Σε διάφορους Δήμους συνεχίζονται τα αντισταθμιστικά ωφέλη του ΤΑΠ. Ασθενοφόρα κτλ. Στην Δράμα έβλεπα, δώσανε, το σηκώσαμε και στην ιστοσελίδα μας. Όσοι θέλετε, μπείτε να το δείτε. Α, δίνει ξανά ο ΤΑΠ. Συνέχεια δίνει ο ΤΑΠ. Συνέχεια. Συνέχεια πλην των Σερών. Και κυρίως του Εμμανουήλ Παπά. Εγώ σας το ξαναείπα. Ρωτήστε τον δήμαρχό σας εκεί. Γιατί δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αντισταθμιστικά ωφέλη ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Ούτε ένα ευρώ. Τώρα, ποιος κοιμάται πιο πολύ εκεί, ο Δήμαρχος ή η αντιπολίτευση. Δεν ξέρω ποιος κοιμάται, και οι δυο κοιμούνται. Ούτε ένα ευρώ έχετε πάρει εκεί. Βλέπετε, αυτά που λέμε τώρα. Και, διότι κάποιοι πήρανε μηχανήματα, GCB, πήρανε 4x4, πήρανε μπουλντόζες, πήρανε ανάλογα τι προβλήματα έχει ο κάθε Δήμος. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά δεν έχει πάρει τίποτα. Μας αρέσει, δεν πήρε. Μάλιστα. Δεν έχει πάρει τίποτα. Όχι, Δημήτρη, δεν το ξέρεις εσύ. Το είχαμε αναφέρει παλαιότερα. Πολλές φορές. Φαντάστηκα ότι έδωσε. Πολλές φορές. Σφαγιά ζήτησε, λέει, και θα κάποια στιγμή και του είπανε. Το είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη του ΤΑΠ δεν προκρίνει τέτοια project για σφαγεία κτλ. Δεν πρόκειται. Και έτσι χάθηκαν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τους κακόμοιρους πολίτες εκεί του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Εντάξει. Άξιοι λαοί βγάζουν άξιους ηγέτες. Και δεν μιλάω μόνο για τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση και για όλους. Κανένας δεν μίλησε, δεν πήρε τίποτα. Μόνο ο συγχωρεμένος Ανδρέας ήταν μάγκας που δεν δίστασε να τους πάει και αυτόφορο. Στα δικαστήρια, ναι. Για να πάρει αυτά που ήθελε να πάρει. Και πάλι λίγα πήρε. Αλλά, έτσι, τι να δούμε λοιπόν να λίγο δούμε για την το βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη προσωπικά για να βοηθήσει το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας να ορθοποδήσει από τις καταστροφές που υπέστη από τις πλημμύρες του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Λίγκα, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να καλύψει ανάγκες φαρμάκων και άλλα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν ήδη από τις πρώτες ακόμη ώρες. Επίσης, ο Πρωθυπουργός με δικιά του πρωτοβουλία προσωπική και με δικούς του συνεργάτες μας κάλυψε κάποια έξοδα φαρμάκων, υποσκευών, διάφορα άλλα τεχνικά πράγματα που είχαμε. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η κυρία Λίγκα ευχαρίστησε τον κόσμο για τη βοήθειά του αλλά και τους βουλευτές που από την πρώτη στιγμή ήταν και είναι στο πλευρό τους. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Καραμαλής υποσχέθηκε. Στα μάτια του φάνηκε ότι είναι πολύ ειλικρινής αυτή η υπόσχεση. Τώρα μένει στους συνεργάτες και στο Δήμο και στους υπόλοιπους που είναι υπεύθυνοι να εφαρμόσουν την εντολή του για βοήθεια και στήριξη στο Κεφής.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων η κυρία Λίγκα, η πρόεδρος του Κέντρου Θεραπευτικής Υπασίας. Πρέπει να πούμε ότι το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας, και το λέω με την καλή έννοια, έχει γίνει τρίπιος κουμπαράς. Διότι και η πολιτεία και κυρίως διάφοροι φορείς κατά καιρούς, ακόμα και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε στηρίξει πάρα πολύ την προσπάθεια για οικονομική ενίσχυση, προβολή του έργου κτλ. Δηλαδή, δοθήκαν οι χρήματα στο ΚΕΔΙΣ από πολλούς φορείς. Πού καταλήγουν στο τέλος όλα αυτά? Στην πρώτη μικρή πλημμύρα, οι ζημίες να είναι πολλαπλάσεις των έργων που έχουν γίνει. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής εκεί πέρα στην περιοχή που να εμποδίσει ξανά να υποστούν αυτές. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να καταστραφεί το ΚΕΘΙΣ για να γίνουν δουλειά? Προφανώς θα είναι μάλλον η τελευταία, διότι φαίνεται ότι τόσο ο Υπουργός Υποδομών έχει πάρει στα σοβαρά πια αυτό το θέμα, μάλλον και αυτό υπό την προστασία του, και μάλλον θα γίνει κάποια σοβαρή δουλειά. Και λέει η κυρία Λίγκα ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Πρωθυπουργός προφανώς στον ύπνο του δεν είδε το ΚΕΘΙΣ. Κάποιος από εδώ τον ενημέρωσε και είναι προφανής ποιο. Και θα σας πω εγώ, γιατί τα είπε στη συνέντευξη, παίξε με ένα κομμάτι. Πρώτον, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κύριος Καραμαλής, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και δεύτερον, δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού, το λέει κάπου η κυρία Λίγκα, μας το είπε, ότι κατά τη στιγμή που πήγαινε στη Λισαβόνα, διότι εκτός από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο κύριος Χατζηβασιλείου είχε πάει και είχε επισκεφθεί το ΚΕΘΙΣ και είχε προσπαθήσει να βοηθήσει. Και στο ταξίδι για τη Λισαβόνα ήταν και ο κύριος Χατζηβασιλείου με τον Πρωθυπουργό. Συμπτωματικά δηλαδή, έτσι σας το λέω αυτό, για να καταλάβετε. Είναι πράγματι, εγώ έχω 30 χρόνια στα ΜΟΜΕ ΕΕ και το θα θεωρήσω ότι μία φορά είδαμε, δύο είχαμε υπουργούς που κάνανε πραγματικά πολλή δουλειά, παρόλο που τότε αυτοί δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους, αντίθετα θα έλεγα τους χώριζαν και κάποιες διαφορές. Ήτανε το 92-93 νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που ήταν υπουργός ο Αχιλλέας ο Καραμαλής και ο Κλήτος, υπουργός εσωτερικών τότε, υπουργών και υποδομών και τότε ο Αχιλλέας ο Καραμαλής, και από τότε έχω να γίνεται τόσο σπουδαία δουλειά στις ΣΕΡΕΣ, γιατί και ο Κλήτος είχε μαζί με τον Καραμαλή, με τον Αχιλλέα τον Καραμαλή τότε, κάνανε αρκετά έργα, πολλά έργα γίνανε τότε και επί Δημαρχίας Μητλιάνγκα, και μάλιστα ο Δήμαρχος ο Μητλιάνγκας είναι εδώ για να σας το πιστοποιήσει εσάς που είστε και νεότεροι και δεν είχατε καν γεννηθεί τότε, ότι παρότι ήταν υποστηριγμένος από το Πασόκ ο κ. Μητλιάνγκας, πήγαινε στους σεραίους υπουργούς, οι οποίοι ξεχνούσαν την πολιτική ταυτότητα του Δημάρχου και τον ενισχύαν, τόσο ο Αχιλλέας ο Καραμαλής όσο και ο Κλήτος, και τον ενισχύαν συνεχώς για να γίνουν σπουδαία και μεγάλα έργα που έγιναν, όπως ο βιολογικός καθαρισμός κτλ. Εμείς βλέπετε ότι έχουμε μνήμη όχι χρυσόψαρο, αλλά μέχρι και 30 χρόνια πίσω έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία σαν επιλογές, να θυμηθούμε τι έγινε. Και τώρα το ίδιο γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις. Δύο νέοι άνθρωποι, εγώ αυτούς βλέπω να συνεργάζονται. Απέναντι δεν βλέπω να υπάρχει άλλη συνεργασία με τους άλλους και κυρίως με την Υπουργό Αλίας. Δεν υπάρχει καμιά συνεργασία, θα έλεγα μάλιστα. Είναι δικό μου το σχόλιο. Συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και μεταξύ τους έχουν άριστη σχέση και ο ένας από τη θέση του ως Υπουργός Επικοινωνιών και Μεταφορών, ο Κώστας ο Καραμαλής, έχει ήδη εξαγγείλει σειρά έργων με πολλά χρήματα έρχονται στις ΣΕΡΕΣ και πολλά έργα έχουν δρομολογηθεί στις ΣΕΡΕΣ, και με τον Τάστο Χατζηβασιλείο, ο οποίος έχει την ιδιότητα να είναι συνεχώς δίπλα στον Πρωθυπουργό και να τον ενημερώνει και σε διάφορους άλλους υπουργούς να τους ενημερώνουν για τα κακώς κείμενα στις ΣΕΡΕΣ, και έτσι ο Πρωθυπουργός, όντας και προς τιμήν του Πρωθυπουργού, πήρε και την απόφαση να στηρίξει το ΚΕΘΙΣ. Πάντως, να πούμε ότι και παλαιότερα αυτό το θέμα μας απασχόλησε και είχαμε και τηλεφώνα που λέγανε ότι είχαν δοθεί χρήματα για να γίνει αντιπλημμυρική θωράκιση εκείνου του σημείου.
Δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έγινε. Θέλει να κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα ο κύριος Τσίτος για το ΚΕΘΙΣ. Ο κύριος Δημήτρης. Για ένα Τσίτος. Λεπτό, θα παρακαλώ. Για ένα λεπτό, τον κύριο Τσίτο, ναι. Το κύριο Θεόδωρο, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, κύριε Τσίτο. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να το ξέρω το θέμα προτού να γίνει, λοιπόν, θα σας ενημερώσω ότι το μέρος εκείνο εκεί είναι τελείως ακατάλληλο για αυτή τη δουλειά που είναι εκεί. Ναι. Εμείς ξέρουμε ότι από παιδιά που πηγαίναμε και παίζαμε εκεί πέρα και ψαρεύαμε στα διπλανά τα κανάλια που είναι εκεί πέρα, εκεί μαζευόντουσαν πάντα νερά. Πάντα υπήρχαν νερά. Καταρχήν δεν έπρεπε να γίνει εκεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει μέρος στο νεοσκοπό πολύ καλό να γίνει, το είπαμε, και δεν πρέπει να δοθούν άλλες, όπως είπες, άλλα χρήματα για το συγκεκριμένο μέρος. Γιατί κατάντησε τρίπιο σκουμπάς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, δεν πρέπει να δοθούν με κανέναν τρόπο. Να δοθούν χρήματα να αλλάξει τοποθεσία το μέρος. Ωραία, λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δει πρώτα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, συμφωνείς. Πρέπει να το δει πρώτα ο δήμαρχος της περιοχής. Αυτό το είπαμε. Κάθισε να σου πω το καλύτερο για τον δήμαρχο. Για τον δήμαρχο, προτού ένα μήνα, τον έχω προκαλέσει και πιο μπροστά να μου δώσει εμένα ένα λογαριασμό για το που πήγανε τα 30 ή 50 χιλιάδες που δόθηκαν το 2009 από τον κύριο Φωτιάδη για να γίνουν έργα, για να μην πλημμυρίζει το κέντρο θεραπευτικής υπασίας. Λοιπόν, και τα χρήματα δεν ξέρουμε, και όποιος υπεύθυνος γνωρίζει, ας βγει να πει πού πήγανε τα χρήματα και γιατί δεν έγινανε τίποτα. Εγώ ξέρω όμως. Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου και υπόσχομαι να το ρωτήσουμε και εμείς αυτό. Εγώ το ρώτησα και ας βγει ο δήμαρχος τώρα, τον προκαλώ, ας βγει. Και τώρα να μην πω ότι γελούσε ο δήμαρχος, αλλά εγώ είμαι έτοιμος να κάνω και κάτι άλλο. Βέβαια να πούμε ότι δεν ήταν δήμαρχος τότε ο... Μα δεν είπα εγώ τώρα, εγώ θέλω, να... ναι. εγώ θέλω τον λογαριασμό. Που πήγαν τα λεφτά. Εγώ θέλω τον λογαριασμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι γραμμένα αυτά που πήγαν εκεί. Ήτανε ο δήμαρχος τότε του νέου σκοπού. Και έχεις κάθε δικαίωμα ως πολίτης να ζητάς το λογαριασμό, όπως ο κάθε πολίτης πρέπει να ζητάει λογαριασμό για το πού πηγαίνουν τα λεφτά, τα δικά μας. Είναι δικά μας αυτά τα λεφτά. Εγώ θέλω να μάθω. Έτσι. Και πρέπει να το απαιτήσουν όλοι εμείς, οι πολίτες. Εμείς από αύριο κιόλας, θα δώσω εντολή στα... Και κάτι μεταξύ μας, Θόδωρε. Να λίγο το λιβανιστήρι λίγο. Εσύ, εγώ και όλος ο κόσμος. Ναι, εσύ, εγώ και όλος ο κόσμος. Το λιβανιστήρι λίγο λιγότερο, γιατί το θυμιάμα τελειώνει. Τι να κάνω, τα παίρνω κάτω από το τραπέζι, ρε Δημήτρη. Τι να κάνουμε, βγάζουμε και εμείς το μεροκάματο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ναι, τα παίρνουμε κάτω από το τραπέζι. Το λέω εγώ για να μην το λέτε εσείς, δεν μου το υπονοείτε. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Τι να κάνω, Δημήτρη, εγώ τα παίρνω από τη Νέα Δημοκρατία, τα παίρνω από το ΠΑΣΟΚ, τα παίρνω από το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και δεν έχω δεύτερο ζευγάρι παπούτσια να φορέσω. Λοιπόν, τι να σας πω, δηλαδή, αν με ήξερατε και ως άνθρωπο και τον τρόπο που ζω και το πώς τα βγάζουμε πέρα, θα έλεγα το λιγότερο ντροπή να τα λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε το δικαίωμα να τα λέτε. Σας έχω πει, σε αυτό το κανάλι μπορείτε να λέτε, αν μη τι άλλο, μπορείτε ακόμα και αυτά να τα λέτε. Με ενημερώνει ο κύριος Τσούκαλος. Και δείχνει, συγγνώμη, ναι. Και δείχνει έτσι και ότι δεν έχουμε, κύριε Τσίτο, να φοβηθούμε τίποτα. Δεν είναι λιβανιστήρι. Εγώ θα σας πω μια ιστορία τώρα, να με συγχωρείτε, να περιμένει ένα λεπτάκι ο Χρήστος. Ναι, ναι. Εγώ πριν από κάποια χρόνια με συνάντησε στον δρόμο ένας άσποδος εχθρός μου, παλιά, σε άλλους χώρους, όχι στα ΜΜΕ, και μου είπε: θέλω μία χάρη από σένα. Και του είπα, εσύ ό,τι θέλεις. Όταν του το είπα αυτό, με κοίταξε περίεργα και νόμιζε, κύριε Τσίτο μου, γιατί για σας είναι άγνωστα πράγματα προφανώς αυτά, το να παραμένετε αντικειμενικός και αξιοπρεπής, εγώ δηλαδή παραμένω αντικειμενικός και αξιοπρεπής, νόμιζε ότι τον κοροϊδεύω, διότι ήξερε ότι δεν τον συμπαθώ, δεν τον έχω, και μάλιστα τον είχα καταγγείλει και στην εισαγγελία. Ήταν για θέματα, ήμουν περιφερειακός διευθύντης στην Ασπής Πρόνοια. Και μου λέει, με δουλεύεις? Όχι, του λέω. Σου χρωστάω μια χάρη την οποία οφείλω να την πω. Και όταν του είπα ποια ήταν η χάρη
που του οφείλω. Του είπα ότι πριν από μερικά χρόνια μου έκανες στο δρόμο, με σταμάτησες και μου έκανες μία σύσταση από την οποία εγώ πήγα και κέρδισα έναν πάρα πολύ καλό πελάτη και έκανα μια πάρα πολύ καλή δουλειά, νόμιμη και καθόλου αξιοπρεπή. Και το έκανα χάρη στην πληροφορία που μου έδωσες. Μου λέει, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν έχει σημασία, του λέω. Το θυμάμαι εγώ. Άκουσε, κύριε Τσίτο. Ξέρεις πολύ καλά ότι πολιτικά δεν ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική μου ιδεολογία δεν ανήκει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ανήκει πουθενά. Όπως δεν είμαι και ομάδα. Το να βγω λοιπόν να πω για το Δήμαρχο, παράδειγμα, σήμερα ότι καθάρισε τους δρόμους και ήταν σωστά, έτσι. Την προηγούμενη Τρίτη είπα άλλα πράγματα για το Δήμαρχο και με πήρε και τσίριζε. Λοιπόν, το καλό θα το ψέξουμε, θα το επιβραβεύσουμε και το κακό θα το ψέξουμε. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Εσείς είστε λίγο κολλημένος με τα κόμματα, εγώ όχι. Όταν λοιπόν γίνεται κάτι καλό, θα πούμε μπράβο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είδατε προηγουμένως στις τοποθετήσεις μου για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήμουν ιδιαίτερα φιλικός, αν το προσέξατε. Έτσι, άρα λοιπόν, αλλά αυτό δεν θα με βάλει στην διαδικασία να γκαβωθώ και να τα βλέπω όλα στραβά του ενός ή όλα άσπρα του αλουνού. Υπάρχουν καλά και κακά. Τα καλά θα λέγονται και τα κακά θα κατακεραυνώνονται. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Συνέχισε. Και ο Τσούκαλος θέλει να κάνει παρέμβαση, γιατί λέει, νωρίτερα μας έστειλε και μήνυμα, ότι το θέμα του ΤΑΠ το φέρανε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. Τον έχουμε μαζί μας για να τον ακούσουμε κιόλας. Κύριε Τσούκαλε, καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κόντα, καλησπέρα κύριε Λεόγλου. Για ένα λεπτουδάκι μόνο. Γεια σου κύριε Τσούκαλε, γεια. Καλησπέρα. Η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ωραία και δεν χρειάζεται να ξοδεύω εμείς τον χρόνο. Απλά ήθελα να ενημερώσω ότι το Σεπτέμβριο του 20 με 9 υπογραφές ο συνδυασμός μας είχε φέρει θέμα για συζήτηση. Το ξέρουμε και το έχουμε πει όμως. Αυτά δεν είναι θέματα μόνο συζήτηση. Αυτά έπρεπε να κάθε μέρα να είστε στα κάγκελα, κύριε Τσούκαλε. Συγγνώμη για τη φράση μου. Παρακαλώ. Έπρεπε να είστε κάθε μέρα στα κάγκελα. Το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το φέρατε. Πράγματι, και μία και δύο φορές, όχι μία φορά. Η απόφαση έλεγε τότε ότι σε μία εβδομάδα θα μπουν τα χρήματα στο Ταμείο του Δήμου. Μπήκανε. Όχι, επανειλημμένα λοιπόν κάθε φορά. Πότε το φέρατε για να ακούσει ο κόσμος ξανά? Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Φέτος. Μας υποσχέθηκαν στον κόσμο, όχι σε εμάς. Το 20 το Σεπτέμβριο. Το 20 το Σεπτέμβριο, ναι. Ότι σε μία εβδομάδα θα μπουν τα χρήματα. Κάθε μήνα που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια λεφτά, συγγνώμη, ποια λεφτά θα μπαίνουν στο Ταμείο? 530.000. Ξεκινήσανε από 4 εκατομμύρια. Στη συνέχεια πήγαμε στα 2,5 εκατομμύρια όταν θα φτιάχνανε ένα καινούριο σφαγείο. Και από τα 2,5 εκατομμύρια πήγαμε στις 530.000. Μακάρι να είναι 530.000. Ή όποια χρήματα είναι αυτά. Όλοι οι Δήμοι έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κερδίσει πάρα πολλά. Μάλλον. Όλοι λίγα πήρανε, αλλά πάρει. Σε σχέση με εσάς πήραν πάρα πολλά. Ο ΤΑΠ ουσιαστικά ψίχουλα έδωσε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά δεν τουλάχιστον κάτι πήραν οι άλλοι. Μα απορώ πως ξεγελάει τον κόσμο σε μια ανώνυμη εταιρεία, πως μπορεί ο ΤΑΠ να δώσει τόσα χρήματα. Πέρα από εκεί όμως, εμείς σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, στο ξεκίνημά του, ρωτάμε αν έχουν μπει τα χρήματα του ΤΑΠ. Και κάθε φορά δεν κοροϊδεύει εμένα ή το συνδυασμό μας, κύριε Λιόγλου. Κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντας. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είστε στα κάγκελα και να κάνετε συνεχείς ενημερώσεις στον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, πού είναι αυτά. Δηλαδή, ο ΤΑΠ έφυγε, τελείωσε, έκανε, έκλεισε και τα κουμπιά και τα πάντα και ακόμα εσύ, ο μόνος Δήμος που δεν έχετε πάρει ούτε ένα ευρώ. Ναι ή όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Ούτε ένα ευρώ. Σας είχαν πει ότι ο κύριος Δήμαρχος ότι αυτά ήθελε να κάνει ένα σφαγείο στην περιοχή. Ναι ή όχι. Ένα σφαγείο. Ξεκίνησε με 4 εκατομμύρια ότι θα μας δίνανε 4 εκατομμύρια. Στη συνέχεια μας έλεγε τώρα να μην πω τι λέει ο λαός τι πήρατε από τα 4 εκατομμύρια. Έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε 2,5 εκατομμύρια. Στη συνέχεια είπε ότι καταλήξαμε στο ποσό είναι 530.000. Τα οποία το περασμένο συμβούλιο που είχαμε πάλι έκανα την ερώτηση. Θα τα παίρνατε σε ένα μήνα από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή άντε μέχρι τέλος Νοεμβρίου, λέω εγώ. Έτσι δεν είναι. Σε λίγες μέρες μπαίνουν. Αυτή είναι η απάντησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είπε κάτι μεταξύ, πέρα από την αιχμή που έριξε στο πρόσωπό μου, ο κύριος Τσίτος, είπε κάτι σωστό. Ότι το Κεθής εκεί είναι πολύ ακατάλληλο. Ο τόπος, συμφωνούμε. Σαν τοποθεσία, προσέξτε κύριε Λεόγλου, αν άνοιγε ο Αγιάννης, από τον Αγιάννη πλημμυρίζει το Κεθής. Όχι, είναι ακατάλληλο, ναι ή όχι.
Δεν νομίζω αν ο χώρος είναι κατάλληλος, αν είχαν γίνει αυτά τα τεχνικά έργα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει. Γιατί δεν πλημμυρίζει μόνο. Πόσες φορές πρέπει να πλημμυρίσει το Κεθύς για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε τεχνικά έργα ή αν θα μεταφερθεί. Κύριε Λιόγλου, δεν πλημμυρίζει μόνο το Κεθύς. Πλημμυρίζει όλη η περιοχή εκεί. Μπράβο. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει καθαριστεί ο Αγιάννης όπως θα έπρεπε να καθαριστεί. Τι είναι ως αρμόδιοτητα να καθαριστεί ο Αγιάννης? Της περιφέρειας. Της περιφέρειας. Μάλιστα. Της περιφέρειας. Ναι. Εμείς παρεμβαίνουμε σε κατατόπους ρέματα όπου. Ναι, αλλά με το Κεθύς είναι στη δική σας περιοχή. Τι θα κάνουμε τώρα εκεί? Εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε αν ανοίξει ο Αγιάννης και κατεβεί κάπως στην Πέλιτσα και πέφτει εύκολα το νερό του Αγιανίου στην Πέλιτσα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι. Δεν πλημμύριζε όπως τις τελευταίες. Γιατί δεν το παίρνετε από εκεί να παραχωρήσει ο Δήμος μια άλλη έκταση σε πιο ασφαλέ σημείο να πάει κάπου αλλού να μετεγκατασταθεί να τελειώνουμε? Δηλαδή δίνει η κοινωνία, και το Κεθύς επιτελεί ένα πάρα πολύ σπουδαίο κοινωνικό ρόλο. Δηλαδή τώρα έλεγε, δεν το παίξαμε όλο, έλεγε η κυρία Λίγκα, τα παιδάκια που κλαίνε, διαμαρτύρονται, που είναι τα λογάκια, τι πάθαν τα λογάκια. Τι πρέπει να συμβεί σε αυτόν τον τόπο για να πάρουμε μια απόφαση τέλος πάντων? Έτσι ακριβώς. Ρωτάνε καθημερινά πότε θα ξανάρθουμε, πότε θα ξεκινήσουμε. Πού να ξεκινήσουν, στον ήδη υπάρχοντα χώρο ή να πάμε κάπου αλλού? Ο Δήμαρχος μιλάει καθημερινά με την κυρία Λίγκα. Ας βρουν λοιπόν μια λύση, ας συζητήσουν και με τον Περιφερειάρχη. Ακούστε, ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος, παίρνει αποφάσεις, αλλά και ο δικός σας ρόλος δεν είναι λίγος. Και η αντιπολίτευση πρέπει να είστε εκεί κάθε μέρα για να στυλιτεύετε, να στηρίζετε. Τέλος πάντων, γι' αυτό εκλέγουμε Δημοτικό Συμβούλιο, άμα ήταν θα εκλέγαμε μόνο Δήμαρχο. Έτσι ακριβώς. Και ο δικός σας ρόλος είναι σπουδαίος και πρέπει να τον παίξετε. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι και συγκεκριμένη περίπτωση ο ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον, δεν είναι υπεύθυνος. Τώρα είπε και κάτι άλλο και ο κύριος Τσίτρος για κάτι 50 χιλιάρικα εκεί πέρα. 50 χιλιάρικα δεν είπε, πόσα είπε? 30 με 50 χιλιάρικα. Ένα 50 χιλιάρικα που δόθηκαν επί Φωτιάδη, που πήγαν και τα λεφτά. Θα το ψάξετε να το δείτε κι εσείς. Θα το δούμε, κύριε Λίγου. Θα το δούμε. Ωραία, θα επικοινωνήσουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να μας πείτε τι βρήκατε, πού είναι αυτά το 2006 νομίζω, αν δεν ήταν νομάρχης ο κύριος Φωτιάδης. Για ψάχνει να δείτε έγινε και με αυτά, κύριε Τσούκαλε. Να είστε καλά. Πάντως σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε. Καλό βράδυ. Αυτά και από τον κύριο Τσούκαλο. Όχι, αυτό που είπα και στον κύριο Τσούκαλο. Δεν είναι μόνο δουλειά του Δημάρχου και η αντιπολίτευση παίζει ένα ρόλο και σημαντικό ρόλο. Η δημοκρατία γι' αυτό θέλει να βγαίνουν από όλες τις παρατάξεις. Όλοι θα παίξουμε το ρόλο μας και όλοι θα παίξουμε το. Λοιπόν, και μια που λέγαμε και για τους. Να συνεχίσω εγώ το γλύψιμο μου που λέει ο κύριος Τσίτρος. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε να αποφευθούμε τίποτα. Στην κρίση του καθενός. Εμείς θα λέμε τα ωραία και τα καλά και θα κατακεραυνώνουμε τα άσχημα. Σήμερα, επειδή το είπα για τα πανεπιστήμια όταν ξεκίνησαμε και ξεκίνησα να το πω, έπεσε το χαρτί λίγο πιο πίσω και δεν το είδα. Ο Τάσο Χατζηβασιλείου είχε σήμερα μία συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, και οι δυο είναι και καθηγητές και διεθνολόγοι επίσης. Ο κύριος Συρίγος τώρα είναι και Υφυπουργός Παιδείας και έχει φέρει τώρα με δεύτερη-τρίτη προσπάθεια που κάνει ο κύριος Χατζηβασιλείου, μας ενδιαφέρει εδώ στις ΣΕΡΕΣ, ενδιαφέρει και τον κύριο Τσίτο, όλους τους ΣΕΡΕΣ μας ενδιαφέρει. Ζητάει και από την Υπουργό το είχε ζητήσει, την κυρία Κεραμέως, τώρα και το ζητάει και από τον κύριο Συρίγο, όσο μειώνονται οι ΣΑΚΤΕΙ στα κεντρικά πανεπιστήμια, να αυξάνονται στην περιφέρεια και προφανώς να αξιοποιηθεί και η Πανεπιστημιούπολη ΣΕΡΟΝ και τις επόμενες μέρες, δηλαδή να αξιοποιηθεί και άλλο, να το ίδρυμα εδώ στις ΣΕΡΕΣ, και να μπορέσει να έχει περισσότερους εισακταίους, αλλά και καλύτερες υποδομές. Νομίζω, κύριε Τσίτο, θα συμφωνήσετε και εσείς ότι μάλλον είναι κάτι καλό αυτό και το αναφέραμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πάρω το καθητής και το χαρτζηλίκι μου από τον κύριο Χατζηβασιλείο για το θέμα αυτό. Τι άλλο έχουμε για τις παραμονές των αξιωματικών? Ναι, έχουμε αλλαγές. Αλλαγές και παραμονές. Και παραμονές. Σε ό,τι αφορά την αστυνομική διεύθυνση των ΣΕΡΟΝ, μετακινείται μάλλον από τη Διεύθυνση Ασφάλειας ΣΕΡΟΝ ο κύριος Μικρός και πηγαίνει στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομία Κεντρικής Μακεδονίας. Στη θέση του διευθυντής αναλαμβάνει ο κύριος Ευάγγελος Τσιώτας και σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία των ΣΕΡΟΝ παραμένει ο κύριος Σωτήρης Δημητράκης. Να ευχηθώ και στον αποχωρήσαντα καλή παραπέρα πορεία. Δεν θα κάνω όμως άλλο σχόλιο γιατί δεν επιτρέπεται σήμερα να το κάνω. Να ευχηθώ επίσης στο νέο
αστυνομικό διοικητή καλή θητεία και καλή προσφορά προς όλους τους πολίτες και να είμαστε ειδικά προσεκτικοί πάρα πολύ με τα μείζωνα και όχι με τα ελάσσονα, όχι δηλαδή να ασχοληθούμε με το πώς θα, παράδειγμα χάρη, να βεβαιώνουμε κλήσεις της τροχίας ή το γεροντάκο που βγήκε και έκανε μια βόλτα αν έχει το σωστό χαρτί, αλλά κάτι κέντρα που λειτουργούσαν και μεταδώσαν τον κορονοϊό, στα μεγάλα δηλαδή και σοβαρά ζητήματα. Άλλωστε στις ΣΕΡΕΣ δεν έχει και ιδιαίτερη εγκληματικότητα, θα έλεγα, βλέποντας από τα δελτία τύπου που έρχονται κάθε μέρα από την περιφέρεια, σε σχέση με το Κιλκής, την Πιερία κτλ. Οι ΣΕΡΕΣ είναι πολύ καλύτερα. Ίσως αυτό οφείλεται πράγματι και στους άντρες και στις γυναίκες της τοπικής εδώ περιφέρειας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν και πάρα πολύ ωραία δουλειά, τους ώστε να λειτουργούν και αποτρεπτικά, πέραν από την διελεύκανση που κάνουν. Επίσης, Μάρια, έμεινε ποιος ο διευθυντής, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Ναι, για τον κύριο Σωτήρη Δημητράκη, θα ήθελα να πω δύο λέξεις παραπάνω. Είναι ένας άνθρωπος που, και ας το ακούσουν και οι άλλοι προϊσταμένοι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, ακόμα και ο αστυνομικός διευθυντής, όπου καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα η ενημέρωση των πολιτών με την πλευρά της αστυνομικής διεύθυνσης. Ο κύριος Σωτήρης Δημητράκης, ίσως και σαν ένα επιστέγασμα και των άλλων της ιστορίας που έχει πυροσβεστική στις ΣΕΡΕΣ, ήρθε όχι απλά να συνεχίσει αυτή την πορεία, να την αυξήσει κιόλας, αυτή τη θετική εικόνα και το θετικό έργο, όχι μόνο εικόνα, που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία ΣΕΡΟΝ στον τόπο μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαιρόμαστε που παραμένει μαζί μας έστω για έναν χρόνο ακόμα, θα δούμε για τον χρόνο, διότι έχουν προσφέρει πολλά, όλοι οι πυροσβεστικοί προφανώς, αλλά αρχή άντρα δείξε το παραφθύρω λίγο αυτή την έννοια, άλλο πράγμα θέλει να πει, αλλά υπό μία έννοια έτσι από τον διοικητή εξαρτώνται και το τι θα κάνουν και οι άλλοι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το έργο τους μέχρι στιγμής είναι θετικότατο και εκείνο που τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίσουμε και στον κύριο Σωτήρη Δημητράκη είναι ότι η επικοινωνία του, πέρα δηλαδή από το έργο του που είναι τεράστιο, που δεις ποτέ διαμαρτυρήθηκε στις ΣΕΡΕΣ, ακόμα και όταν χρειάστηκε και μια γάτα να κατεβάσουν, ακόμα και όταν χρειάστηκε να σώσουν ένα σκυλάκι. Ήταν εκεί η πυροσβεστική μας υπηρεσία. Πρέπει να τα λέμε τα καλά, κύριε Τσίτο μου. Λοιπόν, έχει δώσει πολύ μεγάλη αξία σε αυτό που λέγεται, προστιθέμενη αξία σε αυτό που λέγεται ενημέρωση. Δεν αρνήθηκε ποτέ να ενημερώσει μέσω των ΜΜΕ, μέσω ημών δηλαδή με ΙΤΑ, τους πολίτες για ό,τι πρέπει να ξέρουν, για όλα όσα γίνονται, για τα πάντα. Η ενημέρωση εδώ δηλαδή, γιατί πολλές φορές παίρνεις άλλες υπηρεσίες και ή μας σνομπάρουν ή επικαλούνται υπηρεσιακούς λόγους και ή ακούμε και το παιδό, όχι τώρα με τα κανάλια. Λοιπόν, μία αντιλαμβανόμενη τα κανάλια εδώ των ΣΕΡΟΝ τουλάχιστον και ο τύπος των ΣΕΡΟΝ ενημερώνει τους ΣΕΡΕΟΣ πολίτες. Ο κύριος Δημητράκης είναι από τους λίγους που έδωσε αυτή την προστιθέμενη αξία και νομίζω ότι με αυτό συνετέλεσε και στην πρόληψη. Διότι όταν ενημερώνεται σωστά ο ΣΕΡΕΟΣ πολίτης, έτσι, το καλύτερο φάρμακο για όλα και η καλύτερη δράση για όλα είναι η πρόληψη. Και όχι μόνο το υψηλό έργο της διασωστικής προσπάθειας που γίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά με την ενημέρωση συμβάλλει πάρα πολύ και στην πρόληψη. Λοιπόν, επίσης είπαμε, άρα θέλω να τον ευχαριστήσω όσο μπορώ και όσο εκφράζω την κοινή γνώμη, να τον ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες του που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει για ένα χρόνο ακόμα στις ΣΕΡΕΣ, αλλά και γιατί ότι έχουμε έναν πολύτιμο σύμμαχο και βοηθό εμείς στα κανάλια και όλος ο υπόλοιπος τύπος στον τομέα που λέγεται ενημέρωση. Κύριε Σωτήρη Δημητράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας. Σιδερένιοι να είναι και πάλι. Ναι, και όχι, βέβαια, τους, και τις ευχές μας και σε όλους τους άντρες και γυναίκες στην υπηρεσία σας.
Κύριε Λόγο, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Την επόμενη Τετάρτη τα σπουδαία. Μακάρι να μην έχουμε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι ακραία, ρε παιδιά, χειμώνας είναι τώρα. Μην τρελάθουμε τώρα. Ακραία. Να είστε καλά.